Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Μαύρη Δευτέρα, Black Monday. Όχι γιατί συνέβη κάτι συνταρακτικό, απλά γιατί κάθε Δευτέρα νομίζω είναι Black. Έτσι, με πολύ ωραία αισιόδοξα λόγια σας υποδεχόμαστε στην καινούργια εβδομάδα. Ξεκινά ευθύς αμέσως και ραδιοφωνικά εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εβδομάδα προσφορών, εβδομάδα προσφορών όσον αφορά την ψυχαγωγία σας, την ενημέρωσή σας. Τι άλλο θα μπορούμε να προσφέρουμε, Στέφανε, αυτή την εβδομάδα? Έχεις κάτι να δώσεις στο... Βρα. Έχεις να δώσει τίποτα στο λαό? Έχω να δώσω, μια παροχή. Βεβαίως. Κατά τη διαμάχη με την Κομισιόν για το προϋπολογισμό, σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας υπογράμμισε προς τους Ιταλούς συνομιλητές του ότι αν έχετε άλλη μια ιδέα όπως από την αποχώρησή σας από το ευρώ, τότε good luck. Μάλιστα. Καλή τύχη. Μάλιστα. Είχαμε καμιά αγωνιστική, εγώ γιατί για Κομισιόν μιλάω σήμερα. Για Κομισιόν, δεν ασχολούμαι. Χασουάρη. Περίπου κέρδισε. Τι περίπου κέρδισε? Περίπου. Κέρδισε, πήρε τεράστιο διπλό. Τεράστιο διπλό. Τεράστιο δεν είναι αυτό το διπλό? Διπλό ήταν. Μια φορά στην ιστορία του αθλητισμού έχει γίνει. Επιτέλους αυτό. Επιτέλους έσπασε το ρόδι. Δεν έσπασε απλά το ρόδι. Η ατυχία του Σάββα Παντελίδη. Η πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα ήταν αυτή. Ναι, μάλλον. Μάλλον. Όχι, είχε μία ακόμα. Είχε ακόμα μία με τον Άστερα. Είχε ρε, τρεις και ένα βαθμό, τέσσερις που είχε πάλι ένα χ. Μία η Manchester United το 1990. Πόσο ήταν? 97 ήταν εκείνο το παιχνίδι, το περιβόητο, ο τελικός του Camp Nou. Του Solskjaer. Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, 97 ήταν ή παραπάνω. 97 παραπάνω ήταν. Δεν ήταν ο Solskjaer που σκοράρανε, ήταν ο Τέντι Σέριχα, με έβαλε το νικητήριο γκολ και ο... Α, γι' αυτό μιλάς. Ναι. Α, για την Bayern εγώ έλεγα. Bayern, για την Bayern αυτό. Ναι. Και ο Solskjaer είχα σκοράρει. Αυτός είχε κάνει, μπήκε μέσα ο διάολος, δύο πάτησε. Ένα νομίζω, και ένα ο Σέριχαμ. Και ένα ο Σέριχαμ. Το τελευταίο πρέπει να το βάλει ο Σέριχαμ εκεί. Στο 1,5 λεπτό κι αυτή. Άρα το επίτευγμα του Άρεο στο χθεσινό είναι ακόμα μεγαλύτερο, διότι ο ίδιος παίχτης σκόραρε. Ποιος? Ο Χαμσά, ποιος? Ο Γιουνές. Ο Γιουνές. Το κράξιμο που έφυγε αυτό το. Άρα απέδωσε. Απέδωσε. Χρωστάει ακόμα. Τι χρωστάει ακόμα? Αυτή τη... Χρωστάει το πέναλτι στο Χαριλάου. Αν έχανε χθες ο Άρης, θα είχαμε σήμερα, μπορεί και μέχρι και Παντελίδη να. Χρωστάει. Να στέλνανε. Χρωστάει. Για χαρά, λύτρωση. Τοκάρια, τέτοια αυτά, ιστορίες. Τι έγραψε το όνομά του μέχρι σαν γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, διότι δεν το έχουμε δει και πολλές φορές αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει. Να σκοράρεις δύο τέρματα και να παίρνεις τέτοια νίκη στις καθυστερήσεις. Εντάξει, τόσο ατυχία δηλαδή, δεν μπορώ να. Τέσσερα δοκάρια. Μπες, βγες. Και πάλι αυτό που έβαλε το πρώτο δοκάρι. Δύο δοκάρια. Δύο δοκάρι. Φλιπεράκι. Φλιπεράκι. Θα μπορούσε να πέσει εκείνο το τόμι. Δοκάρι. Φλιπεράκι, δεν θυμάμαι. Τίλτε έγραψε. Κανένα άλλο φλιπεράκι, αν θυμάται κανένα παλιότερο, μπορεί να μα τα αναφέρει. Εμεί ήμασταν μια γενιά μεταγενέστερη των φλιπερακίων. Ναι, μεν είχε, αλλά δεν ήταν η βασική μα σχολή. Είχαμε το Double Dragon και το Golden Axe και το Toki. Και τώρα με αρχίζω. Golden Axe, τερματισμένα όλα αυτά. Όλα τερματισμένα. Αν αρχίζω και θυμάμαι παιχνίδια. Toki, φίλε. Πέντε φορέ τερματισμένο σε μια μέρα. Και λίγε πίστε, έξι μόνο. Ναι, τίποτα. Εντάξει, δεν ήταν αυτό. Άμα έχετε. Bubble. Είχε και την παιχνίδια δεν παίζαμε εκείνη την εποχή. Power Up. Ξέριον έπαιζε. Τι να πιω ήταν αυτό? Το αεροπλανάκι με ναι. διπλέα σφαίρες, μονές, πεταλούδες και τέτοια. Ναι, εννοείται. Ναι. Το έχουμε δίπλα κιόλας εδώ στα γραφεία της ARX που συστεγαζόμαστε. Βαράτε? Τι βαράμε, βαράνε αυτοί που είναι εκεί. Α, ναι. Μετά τις 8, άμα είναι μπορεί μιας και σήμερα τα θυμηθήκαμε, να πιστεύσουμε εκεί. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα, μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εβδομάδα. Καλώς το να τι έγινε. Για δώσε με λίγο γκάζι αυτό. Κερδίζουν οι ομάδες, και είμαστε μέσα στην καλή χαρά, έτσι. Ναι, ναι. Δεν τον είδα και δεν τον έκοψε και μέσα στην τρελή χαρά. Πάμε προβληματισμένο χαρά, αφού πήγε να πουλήσει τρέλα, δεν το κατάλαβες? Όχι, δεν το κατάλαβα, το κατάλαβες εσύ. Τι έγινε, ποιος πουλήσε τρέλα? Εσύ ρε Στεφανάκο. Α, ναι, εγώ. Έχω χαμηλωμένο το ακουστικό των 100 τώρα. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Λοιπόν, δεν ήταν το παιχνίδι του Άρη, έτσι, δεν ξέρω πώς έπαιξε δηλαδή, τι έκανε μέσα στο γήπεδο. Ναι. Αλλά σίγουρα είναι μια μεγάλη νίκη όταν έρχεται σε καθυστερήσεις με δύο γκολ. Το πρώτο γκολ του Γιουνές είναι η καραμπόλα, παιδιά. Ούτε στο μπιλιάρδο δεν δηλαδή. Γίνονται. Γκολάρα, σύλληπτη. Δηλαδή λέω, πώς δεν χτύπησε και στο ριζόδι τον κάνα μας τρελάνε, α πούμε τελείως. Ναι, και μια εκεί έπρεπε. Τώρα δεν θυμάμαι, Μπαμπίνο, νομίζω ότι και τα δύο γκολ τα έβαλε ο Σόσκερ.
Και τα δύο λες, καλό, εγώ όλα κάνω λάθος. Τέλος πάντων. Δεν είμαι και σίγουρος. Γιατί όμως, θυμάμαι το Σέριχαμ. Τέλος πάντων, εντάξει, να, θα μπούμε τώρα στα Ιντερνετ και θα μας το. Ο διάολος που είχαν πει ο Σόλτς και αυτό το αγγελικό πρόσωπο, ο διάολος. Που έμπαινε πάντα αλλαγή το 1999. 9 ήτανε. Ναι, ναι. Ναι, είχαμε μείνει ξεροί, παιδιά, γιατί ναι. Προσθέσαμε την πάγια. Παιδιά, καλά το θυμάμαι τώρα. Στο 90 plus 1, ο Σέριχαμ έκανε το 1-1 και ο Σόλτσκερ έδωσε την νίκη στο 93. Σόρις. Το παιχνίδι. Ναι. Δεν γινόταν να έχω ξεχάσει το μεγάλο Σέριχαμ. Ο Τέντις. Έτσι, από μόνο. Πάμε, πάσο, δεν πάμε. Τι τώρα, εδώ να πούμε Σταύρος Πετρακόπουλος, όποτε θέλω. Όποτε. Στην αγωνιστική τι είδαμε, Μπαμπίνο, είδαμε την νίκη του ΠΑΟΚ, έτσι εύκολα, δύσκολα ήρθε. Εγώ νομίζω ότι ήταν σχετικά εύκολη, δεν πιέστηκε. Εύκολη, ήταν ευκολάκι. Εντάξει, για τον Άρη Μπράβο ξαναμπαίνει σε τροχιά διεκδίκησης. Τέταρτης και πέμπτης θέσης. Για τον Ολυμπιακό τι να πούμε ρε φίλε και τον Ανατρόμητο. Ο Ολυμπιακός είναι η συχαμένη ομάδα της Ελλάδος, τελείωσε. Τελείωσε παιδιά. Έτσι ο πέσιμος των Ευαγγέλου στο ημίχρονο, που δεν έχει ούτε ένα σφύριγμα να διαμαρτύρεται επί της ουσίας ο Ολυμπιακός. Το να καθυστερούν να βγουν 7 λεπτά να παίξουνε, κάνοντας τηλέφωνα εκεί στη Φυσούνα αν θα βγουν ή δεν θα βγουν, δίθεν, ήταν εμετικό. Και βγαίνει ο Ευαγγέλου παιδιά και σφυρίζει στην ουσία 100-0 όλο το δεύτερο ημίχρονο. Προκλητικότατος. Το γκολ που βάζει το δεύτερο Ολυμπιακός είναι από ανύπαρκτο φάουλ. Εντάξει, δεν θα... Μπορεί να είναι offside, αλλά θα πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Έτσι, αλλά όταν έχεις δώσει offside, παίκτες που καλύπτονται 3 μέτρα, δεν μπορεί αυτό να μην το δίνεις offside. Σε φόβησε καθόλου? Έλα. Σε φόβησε λέω καθόλου? Όχι, δεν με φόβησε, απλά με εκνεύρισε. Ναι. Δηλαδή με εκνεύρισε τι, με εκνεύρισε ότι βλέπω τον Ολυμπιακό ότι με τα καραγιοζηλίκια, γιατί ξέρει πώς να πιέζει να διαιτηθεί. Και αυτή είναι η απόδειξη ότι πρέπει να έρθουν ξένοι διαιτητές, παιδιά, σε όλα τα μάτς. Δηλαδή, ας μην τους πληρώνει η Λίγκα, τους διαιτητές, ή η ΕΠΟ που πληρώνει τους ξένους, ας πληρώνει η ομάδα, ας πληρώνει η ομάδα. Θέλει ξένο διαιτητή, κύριε. Ωραία, θα έρθει να τον πληρώσει. Σα τα λες τεχνικά. Γενικός αριθμός. Θέλετε αρχός, και δύο ξένους διαιτητές. Νίκο! Θα τους πληρώσετε και δύο. Δώσε ένα 50. Πόσο είναι τώρα στα τεχνικά, πόσο πληρώνουν? Βάλουν και καμιά βενζίνη, κανένα τέτοιο. Άρα, στο τεχνικό, ναι. Μια 50 είναι με τους επόπτες, βέβαια. Δεν θα βάλεις και καμιά βενζίνη, κανένα αυτό, κανένα τέτοιο. Βάλε και κανένα σουβλάκι. Δηλαδή, 100 ευρώ το μάτι. Αυτό, ναι. Αυτό με εκνεύρισε. Παραπάνω. Πολύ, έτσι. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Δεν είχα. Εγώ η ερώτησή μου είναι αν σε φόβησε ότι ο Ολυμπιακός είναι παρόν. Είναι παρόν. Δεν φοβίζει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να παίζει ωραία παλίτσα, αλλά είναι πολύ αναποτελεσματικό σε διάρκεια και τρομερά προβλήματα πίσω στην άμυνα του. Ναι. Η διαιτησία... Δεν είναι καλός αμυντικά. Θα σου πω ένα μυστικό τώρα που είδες εκεί. Η διαιτησία να σε φόβησε. Μυστικό, εντάξει, ένα λεπτομέρεια. Η διαιτησία να σε φόβησε αν έδινε εύκολα το πέναλι του Φορτούνη που έπεσε. Στραβοπάτησε εκεί μέσα που έγινε μια αναμπουμπούλα με τα πόδια. Δεν στραβοπάτησε, παιδιά, τον πατάει ο Γιαννούλης στο πόδι, αλλά τον πατάει έξω από την περιοχή. Ναι, δεν έδωσε τίποτα. Εκεί. Αυτό αν το έδινε τόσο εύκολα να ξέρει. Δεν έδωσε εκεί πέρα τίποτα. Είδες. Να πούμε. Αλλά όλα τα άλλα το έδωσε. Ναι. Όλα. Οτιδήποτε υπήρχε γύρω την περιοχή του το έδωσε. Δεν υπήρχε ναι, αλλά ότι... του στο κέντρο που να τη δώσει φάουλ στον Ανατρόμητο. Κοίτα, ό,τι υπήρχε όμω το έδωσε. Υπήρχαν, δεν είναι το έδωσε Κουτουρού. Δεν είναι ότι δεν υπήρχαν. Μπράβο. Αλλά υπήρχαν για τον Ατρόμητο, ο οποίος δεν τα πήρε. Και ήταν μόνιμα σε μια πίεση. Ο Ατρόμητος ήταν μόνιμα σε μια πίεση, γιατί δικαίως πήρε τη δεύτερη κάρτα που για μένα είναι καθαρή δεύτερη κίνηση κάρτα του Μπουσούλα. Ωραία. Την έδινε στον Ολυμπιακό. Ο Ευαγγέλου. Δεν ξέρω αν την έδινε αυτό ο συγκεκριμένος. Δεν υπήρχε περίπτωση να τη δώσει. Κοροϊδόμαστε τώρα, μα λέμε ότι θα την έδινε στον Ολυμπιακό αυτή την κάρτα. Ναι. Έτσι. Μπήκα στο ημίχρονο πάνω του, δηλαδή ακόμα έβλεπα που ήταν και ο βοηθός του τροματοφυλάκου. Δεν ξέρω ποιος ήταν, δηλαδή πέσα πάνω στο ημίχρονο. Χωρίς λόγο. Ούτε μία φάση να έχει αδικηθεί. Μάλιστα. Τώρα γιατί βγάζεις σχολή, πείς την αφορά. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά για το μπασκετάκι. Εντάξει, ήταν καλύτερο στο πάω και κέρδισε σχετικά εύκολα. Μάλιστα. Το είδα και αυτό. Ναι, όλα τα είδαμε. Είδα. Σε Αμώς. Μεγάλη μέρα ο Άρης Τρίποτα, γι' αυτό κρατήθηκε και στο παιχνίδι. Τι καδρόνια είναι αυτός που έχουμε εδώ και το μάγκη. Τι είναι αυτό το μάγκη, το βλέπω και με γυρνάει. Παιχνίδι ήταν ερήφη, έκανε ο Άρης. Αλλά τα βάζε. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ό,τι έκανε και ήταν ερήφη προχθές. Τα βάζα να γεννήσει. Δεν είπα κανένα κακά. 33, εντάξει. 33 τρίποντα. Ναι.
Πόσο βάρεσε χθες? Όχι, δεν βάρεσε τόσα χθες. Ο Άρης για την Τενερίφη. Αλλά ακολούθησε το ίδιο το μοτίβο. Πήγα και είδα το στο τέταρτο, στο τέλος προς το τέλος. Το κάνα εκεί ντέρμπι στο 5 πόντους. Γιατί πάω και είσαι. 3 πόντους άφερε, 75 πιο χαμηλό. Γιατί πάω και είσαι. Πάω και εναντίον Άρη. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, έγινε. Καλημέρα. Έβαλε ο φίλος μας εδώ ολόκληρη την εκπομπή μας. Την είπε, νομίζω ότι. Καλά έκανε. Δεν έχουμε λόγο πλέον να βρισκόμαστε στο στούντιο. 6 και 14 μπορεί να σε αποχωρήσει. Γιατί... Πάμε. Είπαμε ΠΑΟΚ. Είπαμε Άρη. Είπαμε μπάσκετ. Είπαμε. Και έναν Ηρακλή και τελείωσε. Μα δεν έχουμε τι να πούμε πλέον. Τελειώσαν όλα εκεί. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, ρε παλικάρια. Καλώς τον, καλώς τον, άτος. Ήμουν σίγουρος, ότι θα πάρει. Έχω σκάσει, έχει τώρα ένα μήνα, λέω να μην πάρω τηλέφωνο, αλλά με σκάσαν. Ήμουν σίγουρος ότι σήμερα θα σε έχουμε. Τι έπαδε, Νίκη, αγόρι μου. Ξανά κοντά μας. Ανύπαρτα λέει τίποτα, ήταν μια χαρά το πρώτο ημίχρονο και ανύπαρτα διαμαρτυρότανε. Από πώς που ανύπαρτα. Δεν μπορούσε να δώσει. Ήταν, εντάξει. Εντάξει, δεν μπορούσε να δώσει έμπεσο φάουλ μισό λεπτό πριν φάει τον κόλλο Ολυμπιακός. Ήταν ή δεν ήταν, ρε παιδιά, εσείς που είδατε το μπάτς. Όσο το είδα εγώ έτσι, γιατί έβλεπα και το άλλο μετά. Έτσι, παράλληλα. Τη φάση που προηγείται τον γκολ του Κουλούρη, τη θυμάστε? Όχι. Είναι ακριβώς 30 δευτερόλεπτα πριν πει τον γκολ. Ναι, δεν την πρόσεξα. Μόνο ένα γκολ είδα εκεί πέρα. Άκουσα, φώναξαν εκεί πέρα ένα γκολ και γύρισα και είδα την. Εσύ την πρόσεξες, φίλε Μπάμπη? Εγώ δεν την είδα καν, δεν το είδα καν το μάτς. Άμπε, ό,τι θέλουμε βλέπουμε, γι' αυτό λέμε. Τι να κάνουμε, έπρεπε να κάνουμε ρεπορτάζ. Όχι, δεν λέω για σας. Τότε... Το προηγούμενο το παλικάρι λέει, μα για ποιο λόγο διαμαρτύρονται. Λες, δεν χάζει να διαμαρτύρονται. Ρωτήστε μας, σας πω για μπάσκετ, θα πω όλα. Εδώ πήγε ρόλο τέτοια αυτά. Πάει να κάνει φάση ο Ολυμπιακός, κόβει, κόβει, αλλά όταν λέμε κόβει, δεν κόβει την μπάλα. Την γυρνάει στο μέγερο ο αμυντικός του Ατρομήτου. Και δίνει, παίζει το διαιτητής. Ενώ είναι ο ορισμός του έμεσου. Α, το είδα και... αυτό που διαμαρτύρονται ο Ολυμπιακός. Ναι. Και συνεχίζει τη φάση και γίνεται τον γκολ. Και τελειώνει και το μάτς. Το είδα και διαμαρτυρηθήκανε. Πού του φάνηκε το παράξενο? Αν έθελε ο Βαγγέλου να καθαρίσει το μάτς, θα έδινε τον πέναλτι στον Φορτούνη. Ναι. Μα του πατάει το πόδι. Ρε, αυτοί δεν έχουν το Θεό τους. 34 χρόνια περάσαν, έχουν λαλήσει για να πάρουν το πρωτάθλημα. Και τα βλέπουν όλα στραβά στον Ολυμπιακό. Δεν βλέπουν ότι τους άνοιξε ο αρχιπάταρος, συγγνώμη για την έκφραση που βγάλαν διπλό στο Καραϊσκάκι, που τέτοιο διπλό δεν έχω δει εγώ. 4.090 λεπτά έχω δει, τέτοιο διπλό δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, με τέτοιο πάτο. Η τύχη είναι με τους ισχυρούς. Εντάξει, και η τύχη, όλα μετράνε, εντάξει. Τι να κάνουμε, εντάξει. Και όλα τους φαίνονται στραβά, να κερδίζει ο Ολυμπιακός όλα στραβά. Mm. Πώς το βλέπεις τώρα τον Ολυμπιακό, προλαβαίνει την κούρσα? Την καυτή μου ανάσα θα νιώθουν. Για να πάρουν το πρωτάθλημα θα τους φτάσει το τέτοιο στην κάλτσα. Ναι, αλλά έχει και παιχνίδι στην Τούμπα ο Ολυμπιακός. Βρε, δεν το φοβάμαι εγώ τον Ολυμπιακό. Τελείωσε. Και να μείον 3 και τελειώσαμε. Είναι πολύ βαριά, ρε φιλάρα. Αυτό. Γιατί η 6 ίσο 0. Μπορεί να γίνει, παιδί μου. Μπορεί να είναι τουλάχιστον στους 3 βαθμούς η διαφορά και να έρθω μέσα στην Τούμπα για να δείξω ποιος είναι ο πραγματικός μάγκας. Όχι, μα και 6 είναι 0, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, έρχομαι εδώ ένα άνευ αγώνος, ας πούμε 3-0, μείον 3 τελείωσε. Ξανεμίστηκαν μεταξύ διαφορά. Αυτό, ε. Κάτσε εγώ να φορμαριστώ, να έρθω στο Καραϊσκάκι να πάρω ένα διπλό, να το δώσω στο συμπολίτη το πρωτάθλημα. Θα σα τρώσω εγώ. Γελάσε! Και εσύ θα βγάλεις το διπλό μέσα στην Τούμπα. Αθές! Όλοι θα υποστηρίζουν. Χρουστάει ο Κιουνές. Α, χρουστάει, ε. Έχουν πάρει πόσους βαθμούς με την κολοφαρδία και μιλάνε για μπάλα. Μάλιστα. Έσκασες, βρε, έσκασες, βρε, φτάνει, βρε. Σίγουρος ότι θα βγει. Λέει, μα για ποιο λόγο λέει διαμαρτύρονται? Διαμαρτύρονται, ρε. Έτσι διαμαρτυρόμαστε μαζιά μας, Ολυμπιακός είμαστε ό,τι θέλουμε. 6 και 17 όλα αυτά. Ξεκίνησε η δουλειά. Λες και είμαστε να πούμε 10 η ώρα το βράδυ, 12. Καλά είστε εσύ. Καλά είμαστε εσύ. Καλά. Θα εμφανιστώ. Άντε, εμφανιστείς. Κάνα πρωί να φάμε καμιά μπουγατσούλα. Έλα μετά τα Europa League. Φιλιά. Τσάω. Γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου. Χριστόφορε. Χριστόφορο, δεν το λένε, το παλικάρι. Ναι, ο Χριστόφορος. Ναι. Ακούει πολύ Tiger Lily, το λοβότομη. Ναι. Δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Λοβοτομημένος, κανονικά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, το πέναλτι που γίνεται στο 20 υπέρ του Ατρομήτου, δεν το είδε. Το πέναλτι που ζητάνε είναι έξω από την περιοχή. Όλος ο πειθαρχικός έλεγχος είναι υπέρ. Έχουν ξεκινήσει όλη τη βδομάδα και γράφουν για διαιτητές. Ορίζουν τον διαιτητή, τον παίρνουν καροτάκι στη φυσούνα.
πραγματικά δεν πρέπει να λέμε συχαμένος, πρέπει να λέμε Ολυμπιακός. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλάω για αθλητικά τώρα, σε φτεριάτικα. Και εδώ περιμένουμε να ακούσουμε, έχουμε ακούσει τι έχει γίνει στο Πετρίτη. Αυτά τα ξεχνάτε. Είμαστε στη μέση της θητείας, μας ρίχνουν την καμπάνα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πάπη. Μην τους ακούτε αυτούς. Θέλουμε να ακούσουμε σοβαρά πράγματα. Έτσι, όπως είναι το λόγο επειδή, όπως οφείλει. Έτσι οφείλει. Όπως οφείλει και... Ναι. Εντάξει, και είναι σπουδαίο πράγμα, δηλαδή τα συγχαρητήριά μου και στον κύριο Πάπη και στην κυρία Μαρίκα. Ναι. Ας πούμε, είναι μια σχέση, μιλάμε 60 χρόνια από ό,τι κατάλαβα. 51 νομίζω μας είχε πει, 51, πάνω από 50 πάντως. Ναι. Το Ιωβιλέο δεν είναι τα 50 χρόνια. Ναι, το χρυσό Ιωβιλέο. Αλλά πρέπει να ομολογήσει ότι ήταν μικρή ανήλικη και την ξεγέλασε. Εντάξει. Αυτό πρέπει να βγει και να το παραδεχτεί. Αφού είπε 16 ήτανε. Ναι, και αυτός, εφηβικός έρωτος. Ναι, 14-16. Πόσοι δείχνει κάτι ιστορίες στα high schools στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέτοια φάση. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε μια ελληνική βερσιόν στο Σιδηρόκαστρο. Ναι, δεν γλιτώνει τώρα. Αντί για μπέργκερ είχε λουκάνικο τζουμαγιάς, ας πούμε. Και πολύ έβαλε. Ναι, η ιστορία, μάλιστα. Έγινε. Σα χαιρετούμε. Καλή εβδομάδα, γεια. Καλή, καλή εβδομάδα. Λαλαγίδες τρώγανε τότε. Το Ιωβιλέο λέει είναι κέρατο κρυαριού που χρησιμοποιούνταν σαν σάλπιγγα κάθε 50 χρόνια. Αυτό σημαίνει Ιωβιλέο. Έτσι για να μαντάξει. Είναι αλλιώς, δηλαδή η 50η επέτειος για την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος μια συγκεκριμένη κοινωνική προσφορά για γάμο ζευγαριού και ούτω καθεξής. Ιωβιλέο. Η 50ετηρίδα. Εν ολίγης, ναι. Αυτός. Και για τη θρησκεία, θεσμός Ρωμαϊκής Εκκλησίας, σύμφωνα με το οποίο κάθε 25 χρόνια τα Χριστούγεννα δίνεται άφεση αμαρτιών στους πιστούς που εξομολούνται και επισκέπτονται τόπους προσκυνήματος. Οι χατζίδες δηλαδή που πηγαίνουν να θυμάσαι, ας πούμε. Χατζίδες, ποιοι είναι αυτοί. Χατζίδες ήταν αυτοί που επισκεπτόταν τα Ιεροσόλυμα. Και, και αποκτούσαν το προσωνύμιο Χατζί, εξού και τα ξέρω εγώ, τι να σου πω, Χατζί Παρασκευά. Όλοι οι χατζίδες στην Ελλάδα λέγονται. Πήγανε πάρα πολύ στα Ιεροσόλυμα για να εξηλαιωθούν από τις ίσως αμαρτίες και να ξεχνιστούν ή το είχαν σαν τάμα να επισκεφτούν. Πολύ αμαρτωλή στην Ελλάδα. Αγίους τόπους. Δευτερούλα σήμερα, κυρίες και κύριοι, 26 του μηνού είναι Στυλιανού Παφλαγόνος Νίκονος Προστάτη Λακωνίας. Και εορτάζουν ο Στυλιανός, ο Στέριος, ο Στέλιος, ο Στελής, ο Τέλης, ο Τέλιος, η Στέλα, η Στεριανή, η Στεριούλα, η Στυλιανή. Δεν ξέρω αν είναι ο κανονικός, δεν είναι ο Άγιος Στυλιανός, είναι ο Στυλιανός Παφλαγόνος, οπότε δεν πρέπει να και να γιορτάζουν. Πρέπει να είναι, ρε. Είναι ο Άγιος Στυλιανός. Ναι, ο Στυλιανός, ο Παφλαγόνας είναι ο μεγάλος, ο γκράντε, ο Άγιος. Δεν είναι αυτός. Ξέρω αν μας πάρει κανένας τέλειος να μας πει. Να σου παδώσει κατσατζί, δεν του ξέρω. Κοιτάς το κορίτσι μας, είχαμε τόσα παστάκια από Στέλλα, ναι, λες. Του Αλέκου, ρε, φίλε. Α, τότε το γνωρίζω. Άρα είναι όντως. Επίσημα πήγαινα, α πούμε, έφερε κάτι προφιτερόλια, κάτι τέτοιο. Ναι, τι έγινε. Έφερε και κέρασε, ας πούμε, για την. Τώρα δεν ξέρω, είναι το Στάρα, πρέπει να γιορτάζει. Για να το λέτε, δεν ήξερα ότι ο Στέλιος λέγεται Παφλαγόνας. Για Στέλιος και η Στέλλα να πάρουν ένα τηλέφωνο εδώ. Σίγουρα. 26 του Νοέμβρη μας το δίνει εδώ και το υπόλοιπο ορτολόγιο, άρα είναι εντός. Εντάξει. Εντός παιδιάς. Πιασμένο, άντε ρε ένα 20. Η γιορτή. Θα ανατείλει ο ήλιος 7 και 17, θα δεις στις 5 και 5, σελήνη 18 ημερών. Σήμερα 26 του μηνού. Τι είναι τα κανένα κοτέτοιο, δεν έχουμε κάνει την παγκόσμια ημέρα. Έρχεται, λέει, καλό καιρό θα έχουμε. Εντάξει, έχουμε κάποιες βροχές, κάτι αυτά, κάτι τέτοια. Ζεστή έχει. Ναι. Αλλά έρχεται, λέει, νέο καιρικό φαινόμενο, νέα κακοκαιρία από Τετάρτη που θα σαρώσει τη χώρα. Πώς λέγεται αυτή τη φορά? Καλά, το αφισβητούμε, κύριε Σεφίλ. Εννοείται, ρε, τώρα, εννοείται το αφισβητούμε. Εννοείται το αφισβητούμε. Από το Σεπτέμβριο έχουν την παγωνιά, ρε φίλε. Άσε τώρα. Ποιο είναι αυτό το καιρικό φαινόμενο? Λαμπάντα. Έχει νέο όνομα, γιατί φέτος είναι η χρονιά των ονομάτων. Αρεσκόμαστε να ονομάζουμε τα καιρικά. Σάβα Παντελίδη, πώς το λένε? Πινελόπη. Λέγεται το καιρικό φαινόμενο που έρχεται. Μ' άρεσε, θα ήθελα, και εγώ, θα ήθελα και εγώ να ήμουν μέσα σε αυτούς που δίνουν την κατευθυντήρια γραμμή για να ονομάζουμε τα καιρικά φαινόμενα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, εδώ, καλημέρα. Καταρχήν, καλημέρα, μ' ακούτε? Ναι. Καταρχήν είναι το Αγίου Στυλιανού σήμερα, γιατί είναι 26 του μηνός. Ναι. Η μέρα που έχει γενέθλια ο Αγίος Μικρός. Α, έτσι. Τελείως. Αλλά εγώ δεν ήξερα, με μπέρδεψε ο Παφλαγόνας. Σαν το παφούλι ακούγεται. Ναι, είναι το προσωνύμιο του. Ναι. Πώς λέμε, ας πούμε, τώρα δεν το κούμπο. Το προστάτης των παιδιών, έτσι. Είναι ο Άγιος Στυλιανός, ο προστάτης των παιδιών. Προστάτης των άρρωστων παιδιών, νομίζω. Α, μάλιστα. Ο χθεσινός ο Άγιος ήταν προστάτης σε καμιά 46.000 τέτοιο πολυθεσίτης. Ποιος γιορτάζει χθες, κάποιος γιορτάζει, να δεις.
Δεν το θυμάμαι. Τέσσερα της Κατερίνα νομίζω. Ναι, η Κατερίνα, ήταν προστάτηδα. Ναι, ρε, Κάθριν. Όλων των τέτοιων. Να... Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, τι βγήκε ο φίλος ο Χριστόφορος ο Ολυμπιακός. Βέβαια. Ναι. Ξεμπούκο στο στόμα του και βγήκε. Οχοχο, έλα, έλα λίγο τώρα έλα, το Εύρο 624. Όλα τους... Την αλήθεια δεν λέω. Ναι. Τα κλαρίνα είναι εξαφανισμένος, δεν τον είδα πουθενά. Τώρα που ένιωσε λίγο πάλι άντρας, έτσι, μετά την Τούμπα την τελευταία, την περσινή, ένιωσα λίγο γυναικούλες όλοι, έτσι. Τα φουστάρια φορούσανε, δεν τώρα που νιώθησε λίγο άντρας μετά τα πεθύματα του, του κυρίου Καραπαπαπαπα, έτσι. Καραπαπάς. Άντρας είπε να βγει. Ναι, γιατί ο γέννης του Καραπαπα συζητάει το πολλά πράγματα. Καβάλλος κατάληξη, δεν θέλω όμως. Έτσι. Και βγήκε να μας δείξει το πόσο μάγκας Ολυμπιακός είναι. Τι του είπα, γιατί δεν το έδειξε ρε Φλωρούπα. Ω πάρε και εσύ, θα σε αγαλάρωσε ρε πρωί. Παράτε ρε πρωί πρωί ρε, γουστάρουμε. Αφού δεν είσαι τέτοιος να πούμε. Παράτε. Αφού δεν είσαι τέτοιος τώρα, τι αρχίζεις τώρα. Είσαι μάγκας, ναι. Είσαι δάκας. Εντάξει ρε παιδί μου, σε φούντο, σε φούντο, σε καλά έκανε. Ναι. Καλά σε κάνει. Όπα, όπα, όπα. Έτσι ιστορικές στιγμές ζούμε. Όπα, αρέσει πρωί-πρωί να πούμε. Αφού δεν είστε τέτοιοι, ρε. Τι παθαίνετε. Τέτοιοι θα γίνετε. Δεν θα γίνουν τέτοιοι. Δεν θα γίνουν τέτοιοι. Εντάξει. Εδώ, τι πάθαμε. Εδώ είναι το λόγο επειδή δεν έχει. Λόγο επειδή. Δεν έχει. Ούτε χαρακτηρισμούς ούτε τίποτα. Καρμιλιά σε αρομπούλο εδώ πέρα. Κάνουμε την πλακίτσα μας μέχρι εκεί, ρε παιδί. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Χαρακτηριστική μη φλαράκια μας τώρα. Μη μαλώνετε, ρε. Μη μαλώνετε. 6-25 είναι Δευτέρα, ρε. Υπάρχουν και χειρότερα πράγματα. Τι άλλο να μας βρει, ας πούμε. Το ότι ξυπνήσαμε και είμαστε εδώ να πούμε στις... Τι να μας βρει, ναι, ξέρω εγώ. Έτσι. Μας λέει εδώ καλημερίζουμε τον, τον φίλο μας τον Γιώργο που μας λέει Πινελόπη, λέει είχα μια κοπέλα και ήτανε τυφώνας. Άντε καλημέρα. Ίσως αυτός την ονόμασε. Ίσως αυτός επέδρασε μέσα στην ΕΜΗ. Μας χάρασαν το, στην Εθνική Μετεωρολογική το σούπερ κλάσικο ρε φίλε. Ξενέρωσα. Δύο μέρες, τρεις μέρες, 40 μέρες περιμένουμε να δούμε μάτς. Την όμασε στις τηλεοράσεις. Κάθε μέρα αναβαλόταν. Τι να κάνω, εντάξει. Ελληνικό ταπεραμέντο επέδειξαν και οι φίλαθλοι οι Αργεντίνοι. Αυτό άμα γινόταν στην Ελλάδα μείον 250 βαθμούς θα είχε. Καλά θα κάνανε, εννοείται. Τώρα το περιμένει όλος ο πλανήτης στο συγκεκριμένο ντέρμπι και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια επειδή στην Ελλάδα τα γνωρίζουμε όλα βεβαίως. Πρώτον, καταρχήν θα πρέπει ο τελικός να γίνεται στο Πανθεσσαλικό με μεγάλη επιτυχία νομίζω. Ή στα δύο ωράκια. Δώσει εδώ τα διαπιστευτήριά μας. Δεύτερον, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό πέρασε η αποστολή της Μπόκα μέσα από τους φιλάθλους της River. Ποιος την πέρασε. Ναι, έτσι άνετα. Θύμισε λίγο εποχές παλιές εδώ τοπικών ντέρμπι που περνούσαν αποστολές και τρώγανε εκεί τα μπουκαλίδια τα έτσι και τα αυτά. Να πούμε, αλλά μετά παίζανε μπάλα. Παίζανε μπάλα εδώ κανονικότατα. Ναι. Δεν είχαν τέτοιο θέμα γιατί ναι, όλοι. Είδανε όλοι τα βιντεάκια, ήταν σκλονίσκο χωρίς ούτε αστυνομική προστασία ούτε τίποτα. Ας πούμε, περνούσε εκεί φορτσάτο το λεωφορείο από τον κεντρικό δρόμο. Τέλος πάντων, μπορεί να ήταν μόνο ένας δρόμος ο συγκεκριμένος. Ούτε αστυνομικοί περνάνε από εκεί. Τα μπουκαλίδια, τα έτσι, τα αυτό. Υποτίθεται η River Plate είναι η ομάδα των πιο έτσι, ας πούμε, της πιο ευπορής τάξης. Ναι. Ναι. Και αντέδρασαν, ας πούμε, ναι, λίγο πιο χαμηλότατα. Το θέμα ήταν ότι δύο μέρες περιμέναμε στημένες οθόνες να παρακολουθούν το παιχνίδι. Αλλά δεν. Ιδίως το Σάββατο αυτό ήμασταν ναι, εκεί. Παρήγγειλε κόσμος, κανόνισε σπίτια, ιστορίες, πίτσες, delivery. Το ένα το άλλο. Τίποτης. Χάλασε και την έξοδο από τις 10, πήγε 12 και 4 το λέμε. Αυτό ξενέραμα μετά, τι να κάνουμε. Και βλέπω εκεί τον πώς το λένε και τον ηθοποιό να πούμε, έπαιζε εκεί, σκότωνε. Πα, πολλό να σε πάντα σκυλιά να πούμε. Ναι. Τα μαύρα. Έτσι. Το θέμα είναι το εξής, εγώ πιστεύω ότι η κατάρα του Μένιου Φρουθιώτη χτυπάει το εψιλόν. Ναι ρε πρόεδρε, δυο μάτσε πεις να δείξεις, τι έγινε. Το ένα πάλι αναβλήθηκε από τη βροχή, τώρα πάλι από αυτό. Το Ιαλουράν φταίει, το Ιαλουράν. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Πού δεν είχαν κόψει τα δέντρα, ρε, στο Buenos Aires. Ναι. Πώς να περάσει το λεωφορείο. Σωστό και αυτό. Δεν πήραν εδώ μαθήματα κυπουρικής από την δικιά μας. Είδες, όλα φέτος διεξήχθησαν και όλα πήγανε πάρα πολύ ομαλά στο Άρης Πάουκ. Καταρχήν πρέπει να βγει ο Καρυπίδης να ζητήσει το μηδενισμό της River Plate στα θηγατρική ομάδα που είναι η Μπόκα. Ναι. Ναι. Έτσι. Και να προχωρήσουν. Κανονικά. Μείον έξω Πάουκ σήμερα γιατί βρέχει να ξέρεις. Ναι ρε φίλε, και έχουμε μείνει πολύ πίσω στο ρεπορτάζ, δηλαδή δεν έχουμε ρεπορτάζ από τους ημάμε Ραβανί, δεν έχουμε αγιορίτικη κουζίνα, δηλαδή έχετε, αφού έχετε μείνει πίσω. 6 και 20 μελέτα για Ολυμπιακό και ατρόμητο και άσουμε ναι, να πούμε. Τώρα, τι είναι αυτά, τι άσε κάνω. Θα μιλάω για τον μπάσκετ, για την τροπή αυτή, τον ΠΑΟΚ να φάει 79 πόντους. Έφαγε. 79 πόντους, τον έχει βάλει ο Άρης 1,5 αγώνα. Ναι.
μέχρι τώρα σχολικά έπαιζε. Τέλος πάντων, δεν θα το πεις, αλλά το λες κιόλας. Ναι, να τελειώσει η ρίστο εμπαρόδο. Να τελειώσει η κυρία Μαρίκα τη Σκούπα. Να ακούσουμε τον άγνωστο πόλεμο. Άντε, Μπάμπη, άντε, Μπάμπη, πάρε τηλέφωνο. Τσάου, τσάου. Στο 14ο μήνα θα πιάσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Α, να το σου. Έτσι, θέλω να παίζουμε μπόξερ, αλλαγές, πάμε. Δευτερολογίες. Δεν θα μιλήσω άσχημα, παιδί, γιατί ούτως άλλως μας αποκαλείται και επιστήμονες και δεν θα πω. Δεκαδημαϊκή. Ναι. Απλώς θέλω να ρωτήσω το φιλαράκι μου, τον οδηγό. Εμείς είμαστε, ας πούμε, οι φλόροι, όπως μας αποκάλεσε. Αυτοί είναι δηλαδή οι μάγκες που παίξανε με τον Ατρόμητο Μπέ και δεν έπαιζε ο Ατρόμητος Μπέ με τον Γιαννούλη, γιατί χθες ο Γιαννούλης το γύρισε από ποδόσφαιρο σε τα εκβοντό στον Ποντένσε. Ναι, αλλά που το... δεν έφαγε, που δεν έφαγε 42 κόκκινες, οφείλεται στον διαιτητή. Τι έλειξε το ένα και τι έλειξε το άλλο. Ποιος και ο Χατζησαΐας, ξέρεις, έκανε τις μαγκές του, αλλά βρέθηκε ο θείος στο Ρωσίδη, τον έβαλε στη θέση του. Γι' αυτό έβαλε τον Ρωσίδη χθες και δεν έβαλε τον Λενταλαβή. Αλλά εμείς είμαστε φλόροι. Αυτοί δεν είναι φλόροι, γιατί όταν παίζουμε τον Ατρόμητο, παίζουμε τον Ατρόμητο Μπέ. Ναι, αλλά τι ήρθε στο ένα αποτέλεσμα, τι ήρθε στο άλλο, σου λέω. Αυτό θα σου πούνε επιχείρημα. Έλα ρε φίλε, ξέρεις, έβλεπα τον Γιάννουλη. Να, ένα-ένα το ένα. Ποιος έκοψε βαθμούς και ποιος πέρασε ανέπαφα. Αυτό δεν έχει σημασία. Κοίταξε, κατά λάθος έχασε βαθμούς ο Πάοκ. Πώς γίνεται να χάσει κατά λάθος. Κατά λάθος τους έχασε, ρε. Δεν χάνω τη βαθμή κατά λάθος. Όταν υποτίθεται. Πολύ ψηλά, ρε φίλε. Άμα ήταν τελευταίες αγωνιστικές. Όταν υποτίθεται ότι μια ομάδα είναι πιασμένη, κάνει ράνι πιασμένη από τα τρεξίματα εννοώ. Ναι. Όχι, αίμα όταν υποτίθεται το προστατεύεις αυτό και το παίρνεις με τον ένα τον άλλο τρόπο. Βρίσκεσαι. Φίλε μου, Μπάμπη, μη λες πράγματα, δεν είπα ότι είναι πιασμένος ο Ατρόμητος, αλλά άλλο να παίζει ο Ατρόμητος χωρίς Χατζησαΐα και χωρίς Γιαννούλη. Τέλος πάντων, αυτό θα βγει, θα βγει κάποιος που θα σου πει τα παλιά χρόνια. Εμένα χθες ο Ρισβάνης με έκοψε πάλι δυο τετατές, που είναι δικός μου παίχτης. Και καλά έκανε. Αυτή είναι η μαγιά του Ολυμπιακού, Μπάμπη μου, και δεν μπορούν να την καταλάβουν. Και τους είναι αχώνευτο τόσα πολλά χρόνια, κατάλαβες. Αυτή είναι η μαγιά του Ολυμπιακού. Να σκυλιάζουν οι παίκτες. Τώρα θα βγει ο άλλος, θα πει τώρα για το τέτοιο, μάλιστα. Ωραία, ωραία πράγματα. Μια χαρά, ελάτε εδώ τουλάχιστον να πάω σπίτι μου εγώ. Ελάτε εδώ. Πήρα να πω για το προηγούμενο. Καράτε κίντε έπαιζε χθες ο Γιαννούλης στον Ποντένσε. Μάλιστα. Έγινε. Τσάω, για να δούμε ποιος θα είναι. Έχω μια μικρή αγωνία. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί να μην έχεις, Μπάμπη. Έλα, έλα. Ένα 0-2 εδώ δίνει. Ναι, πρωί-πρωί βρήκατε όρεξη. Καταρχήν η προπαγάνδα και τα ψέματα να πάνε να τα πούν αλλού. Όταν αυτοί παίρναν παίκτες από τον Πανιόνιο, από τα Γιάννενα, τους αγοράζανε και τους αφήναν δανεικούς, αυτό ήταν μεγαλύτερη ντροπή και αλητεία. Έτσι, τους αφήναν δανεικούς. Και συνεννόησε με τις ομάδες, η ομάδα να παίξει το Καραϊσκάκη και ξαφνικά 7 παίκτες ήταν δηλωμένοι τιμωρημένοι. Τα ξεχνάει αυτά. Και να μας τα θυμίσει λίγο. Ε, τι γίνεται. Τι να απαντήσω τώρα, εγώ δεν απαντήσω. Τι να απαντήσω. Κάνω λάθος. Πώς δεν τους έβαλες εκεί πέρα αντιπαράθεση, δεν τους ξέρω. Τι αντιπαράθεση τώρα. Τι βγήκε να πει δηλαδή. Τι βγήκε να πει. Να βάλει τον κουλούρι μέσα με τον Μπάουκ, να χάσει κανένα τέτα-τέτ όπως αυτό που έχασε το δεύτερο με τον Ολυμπιακό τώρα. Και να τον κυνηγάνε όλοι. Ή ο Γιαννούλης γιατί να μην βαράει, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, μόνο οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν δικαίωμα να βαράνε και να ρίχνουν ξύλο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Οκ, 6 και 32 να κάνουμε διαλυματάκι. Σε φιλούμε, καλό δρόμο. Άντε, ψυχραιμία. Διαμαρτύρεται εδώ ο φίλος μας ο Φούρναρης, λέει σταμάτησα να παίρνω τηλέφωνα. Και κάνατε την εκπομπή ροντέο. Σας άφησα λέει λίγο μόνος και το κάνατε American Bar να πούμε ξέρω εγώ εκεί μέσα. Φουρνάρη βγες και πάρε τα ενία, πάρε την παένα που με κάνει διοίκηση ακροατών πρωτοδικίου. Κάνε να ρωτήσεις τους ακροατές. Έφρε με τον Πάο και τον Ολυμπιακό να πούμε. Που να πέσανε και μαζί ας πούμε. Φουρνάρη έγινε ο Πάκο Ερέρα της Γλώβα επειδή τι θα γίνει. Από κάποτε που έβγαινε και έλεγε ο Λιμιός να πούμε ξέρω εγώ τώρα Λιμιός MVP. Προθέσεις γιατί ήταν εδώ ο κυρίαρχος και εσύ δικαιώθηκες. Δικαιώθηκε και ο Φούρνας και εσύ δικαιώθηκες με το Γιουνιές. Ποιος Γιουνιές ξέρω εγώ και τέτοια να πούμε ξέρω εγώ. Ποιος Γιουνιές. Πάρ' το
το, πάρτο στους τρεις βάθμους. Εντάξει, πόσους βάθμους έχει ο... Καλά, ο Γιουνιές θα τον καταργέται όλος ο λαός του Άρη, γιατί έχασε το πέναλτι με τον ΠΑΟ ξεκάθαρα, οπότε... Θα ξεπλύνει την τροπή του μέσα στην ΠΑΙΠΕ. Άρα μόνο αυτό, μόνο έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Ιδάλλως θα είναι πάντα στην blacklist. Λοιπόν, 6:33 θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην Black Monday σημερής. Μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Δευτερούλας μας, 26 του μηνού, της τελευταίας Δευτέρας έτσι, με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Θα έχουμε ασθενή βροχή τώρα το πρωί, πάνω από 10 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αραιή συννεφιά το μεσημεράκι, 19 βαθμοί θα φτάσει η θερμοκρασία, αλλά από αύριο θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει, με κυρίαρχο το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα φτάσουμε τους 0 βαθμούς. Κανονικότατα, έρχεται λέει σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Η πίτσα. Θα το, ναι, η Πινελόπη, η πιστή Πινελόπη. Θα τον δαγκώσουμε. Κοντομάνικα, βγάλτε μου, παπάς είναι. Για πρώτη φορά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα κύριε Μπασμανή. Καλώς την να, τι έγινε. Ω, την αγαπημένη κούλα. Με κατάλαβες εσύ, ε. Εγώ είμαι αλυταράς, τα καταλαβαίνω. Ξεχνάω το ονοματάκι σου, γλυκέ μου. Άννα, μπράβο, ξεκινήσαμε. Είμαι ο Στέφανος. Εμένα τόσα χρόνια εκπομπή, μια φορά γλυκέ μου, δεν είπε κούλα. Να σου πω την αλήθεια, Στέφανε. Κούλα, δεν θέλω να τα λες έτσι, ρίστο επαρόδων εξαπαλώνων ήχων, διότι ο Μπαμπίνος ζηλεύει. 4 χρόνια, 5 χρόνια, γλυκέ μου, δεν ακούσαμε από εγώ το πιάσα το γλυκέ. Τάκ! Είμαι σαν τη Δαμανάκη. Κοίτατος. Δεν αλλάζει τώρα, δεν αλλάζει τώρα. Παίξε μπαλίτσα. Θέλω να με αποκαλείς γλυκέ μου. Εκεί τα μωρό μου, εσύ. Όχι, μωρό. Γκόλα τα ποδητήρια. 2-0. Γιουνιές, έτσι. Παπα, είσαι ο Χαμσά Γιουνιές του Λίβερο. Πάρτα στα δύο λεπτά. Ναι. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Φούρναρι το Μίτσο. Ψήνει τα ψωμιά, ψήνει τα γλυκά. Καλή δουλειά, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ναι. Στην εργατιά της Δευτέρας. Από την Ελβετία. Σε όλους. Στην Κατερίνα την ακροάτρια που... Ναι. Τη σούλα από τον Πολύχρονο με πολύ αγάπη. Στα δυο σου χέρια γερά κρατήσέ με. Μάλιστα. Στην Κατερίνα Βουγιούκα. Σε όλους. Σε όλα τα παιδιά. Και σε όλους όσους γιορτάζουν και όσες γιορτάζουν σήμερα. Έτσι, σαν τον Κωνσταντινίδη. Έτσι, καλημέρα σε... Καλημέρα στην πυροσβεστική, καλημέρα στην αστυνομία, καλημέρα στους γιορτάδες. Στις μοναδικές κυρίες, στις μοναχικές κυρίες. Στις μοναχικές κυρίες, στους παππούδες, στους καναπετζίδες, στους λουτράδες. Τέτοια φάση. Μάλιστα, να σε καλά κούλα μου. Σε φιλούμε. Γεια σου, λοιπόν, τα λέμε. Γεια σου, γλυκύτατη. Σου τηλεφώνημα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Νάτος. Μπάμπι μου. Νάτος, σε περιμένει εδώ το πάνω. Ο λαός σου σε περιμένει. Παγκόσμιο γίγνεσθε. Καλά ρε Στέφανε. Ναι. Και μπάμπι εκεί πέρα. Όταν μιλάω εγώ. Δηλαδή, γιατί δεν με πιστεύει ο κόσμος αυτά που ποιος λέω, είναι αλήθεια. Ποιος σε είπε ότι δεν σε πιστεύει. Μας πιστεύουνε, γι' αυτό θέλουν να συνεχίσουν. Ποιος σε είπε. Περίμενε, Στέφανε, περίμενε. Ναι, λοιπόν, αγώ, ναι. 6:40. Άμα δεν με πιστεύουνε, ακούς. Ναι. Άμα δεν με πιστεύουνε. Να πούν του πατέρ ημών. Έτσι. Θα μετανοήσουν. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου τώρα. Λοιπόν. Όταν είπανε, προλίγου είπε ο, το Αλάνι το άλλο το πρωί. Ναι. Γιατί ακούω εγώ πρωτού ξυπνήσει. Είμαι εγώ ξυπνημένος. Μα σε ξέρει. Είσαι ξύπνιος πάνω απ' όλα. Σιρέκου άκουγα. Κουσέρβα. Λοιπόν. Ναι. Το ωραίο τι είναι, όταν συμπλέρωσαμε 50 χρόνια το 2016, ναι. Εγγόνια, νύφης, παιδιά, τέτοια γατιά, σκυλιά, όλα νοικιάσαμε δυο πληφοριάκια από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Για μια εβδομάδα, δεν μπορούσαν παραπάνω από την Αρδούλη. Και ήρθαν ελφαρκία. Μια εβδομάδα γυρίσαμε. Πήγαμε όλη τη Μακεδονία, πήγαμε μέχρι Καβάλα. Φιλίππους γυρίσαμε από εκεί πέρα, είδαν τα φιδάκια, τα παιδιά, τα εγγόνια, έχω 5 εγγόνια έχω. Μάλιστα. Φάγαμε σουβλάκια εκεί πέρα στους Φιλίππους, από εκεί, να μην κάνω και πολύ διαφήμιση, αλλά στην κάνω. Κάνε. Κάντε να, εσύ επιτρέπετε. Πήγαμε, Στέφανε, εκεί στα Σέρας. Ναι. Ξέρεις ποιον το ξενοδοχείο εκείνη η Ελπίδα,
το δεύτερο που κάνει για τη γυαλιά που πάει. Ναι, το καινούριο πάνω, ναι. Το καινούριο, άμα. Ναι. Πεντάστερο είναι εκείνο, πέντε αστέρων είναι. Εκεί καθίσαμε τρεις μέρες. Ναι. Πήγαμε και σιδηρόκαστρο, γυρίσαμε. Τι διάλογο είχα εγώ εκεί στα λόγια, τους έδειξα όλους εκεί πέρα τι, ποιο ήταν το σπίτι μας, τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Τα είδανε όλοι ευχαριστημένοι. Κανονικά έπρεπε να νοικιάσετε τα λεωφορεία και να πάτε εκεί που έκανε στη θητεία σου. Βέβαια. Να ακολουθήσετε τους ίδιους δρόμους. Τους είχα πει. Τους είχα πει. Αλλά δεν ακούν. Γιατί εκεί πέρα απαγορεύεται να ανεβείς. Τα ντουγάνια. Τους πήγαινα στα πορόγια επάνω. Ναι. Στα πορόγια επάνω. Ναι. Κάτι, όταν δεν ξέρω τώρα αν γίνεται. Ναι. Ήταν κάτι μαγαζιά εκεί πέρα. Mm. Στα άνω πορόγια επάνω. Εσείς μπορεί να μην το ξέρετε αυτό. Mm. 8 η ώρα ακριβώς, ναι. Ερχόταν μία αλεπού, είχε τρία αλεπάκια που λες, μικρά, ναι. Και ερχόταν έξω από το καφενείο, έτρωγε, την ταΐζαν εκεί πέρα, ούτε να φοβηθούν τίποτα. Ναι. Λοιπόν, και σε μία, 9 η ώρα έφευγε. Ναι. Αυτό γινόταν κάθε βράδυ. Ζωάρα έκανε αλεπού. Άμα το ξέρει κανένας από εκεί να πάρει. Πάνω, να πάρει βεβαίως. Να πάρει τηλέφωνο. Ναι, η ΒΒΕΦ. Κάποιος να πάρει εδώ τώρα, να το επιβεβαιώσει. Από εκεί φύγαμε από το Ελπίδα. Ναι. Πάμε εκεί στα Λαδάδικα. Όπα. Ξέρεις ένα μεγάλο ξενοδοχείο που είναι το City. Ναι. Το ξέρεις. Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Να τι κοιτάξει. Τι είπε, τι είπε, τι είπε. Είναι κοντά στο Λευκό Πύργο. Ναι, κατάλαβα ποιο είναι το City. Γυρίσαμε εκεί πέρα τα λαδάρια. Χαμός. Σε όλα τα μαγειά έχουμε πάει. Έπρεπε έτσι, να με πάρετε και εμένα να σας παίζω εκεί. Το 16 εδώ ήμασταν, κάναμε εκπομπή. Να είμαι εκεί ξεναγός. Θα ήμουν σαν την Έλενα Ναθαναήλ στην επιχείρηση Απόλλων. Με την κιθάρα μέσα θα παίζαμε. Σάββατο φύγαμε, Σαββάτο. Σάββατο γυρίσαμε στην Μπάζελ, στη Βασιλεία. Ναι, Μπάζελ Μπίτερ. Ναι, Μπάζελ γύρισε. Ωραία. Μάλιστα, δεν μας είπες για το στρατό ιστορίες, δεν πειράζει και αυτές ήταν καλές ιστορίες. Ήταν... Στο στρατό, κοίταξε, για το στρατό αύριο, άλλα... για το στρατό αύριο θα συνεχίσουμε. Περίμενε, το στρατό δεν κάνει να τα πω γιατί εθνικά, είναι μυστικά. Κάτι τι? Πράγματα που δεν μπορούμε να τα πούμε. Όχι, θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε ρε. Αύριο, αύριο. Αύριο. Περίμενε τώρα, έχω να πω για την ομάδα μου. Τώρα μίλα. Άντε, δεν τώρα μίλα για την ομάδα. Λοιπόν. Ναι. Με παίρνει ένα παόκι που λες. Οπα. Όταν μπήκε το γκολ. Τη φάγατε λες στο μπάσκετ, θα τη φάτε και στο τέτοιο. Ναι, έτσι ήθελε αυτός. Στην μπάλα. Ναι. Στην μπάλα, ρε. Ναι. Λέω, εσύ που ξέρεις που τη φάγαμε. Ναι. Λέει, 1-0 λέει. Μπα, ναι. Τελείωσε λέω εγώ. Για λίγο δες, για ακούνα το κεφάλι σου. Άκου, άκου τώρα. Ναι. Του λέω μήπως βάζεις κανένα στοίχημα, κανένα τραπέζι. Όπα. Δεν έβαλε. Λέει, ό, με λέει, τι, λέω ένα τραπέζι, λέει, αφού και ένα γκολ, ο Άρης λέω θα κερδίσει. Όπα. Εγώ, όταν μπήκε το γκολ, έπαιξε ένα ντροπή. Σοβαρά μιλάω. Ναι. Του ευχαριστήθηκα. Τώρα λέω θα τη πάνε. Τώρα ξεκινάμε. Έτσι ακριβώς. Ναι. Τώρα θα το... Ο άλλος πήγε να κρατήσει το 1-0. Το 1-0 για μένα δεν είναι τίποτα. Έτσι. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Τώρα όταν ρίξαμε τα δύο, όταν μπήκε το ένα, λέω τώρα θα μπήκε το άλλο. Πού θα πάει. Δεν τα παίξες λοιπόν, εδώ και... να οικονομήσεις. Θα ξαναπάς μια εβδομάδα με την οικογένεια με τα βανάκια. Έπρεπε να τα βάλεις άκου εκεί. Τώρα. Ναι. Άκου το ωραίο, το ωραίο. Το παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνει, μιλούσε το τηλέφωνο. Α, μιλούσε. Μιλούσε το τηλέφωνο, το κατέβασε ο μάγκας. Έτσι είναι οι παοξίδες, να κατεβάζουν τα τηλέφωνα. Αυτή είναι η παοξίδες. Έτσι έγινε. Φιλιά στην κυρία Μαρίκα. Μπάμπη, αύριο θα μας πεις για την άδεια. Αύριο για το Πετρίτσι και την άδεια. Την πρώτη άδεια. 14 μήνες θητεία είσαι. Τσαου, τσαου. Κάτσε, έχει να μας, αφού μας περιγράψει τα 50 χρόνια γάμου, να μας περιγράψει και την πρώτη νύχτα. Τι έγινε στο γάμο. Σωστό. Το γλέντι. Τώρα παρέχει τότε κατσί και αρνιά. Καλημέρα στην γραμμούλα, αν περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, βεβαίω. Έλα, καλημέρα γείτονα σε Τζουβανίσκο. Καλώ το να, τι έγινε. Καλή εβδομάδα. Σε όλο τον κόσμο, βεβαίω. Πριν,
πριν το διάλειμμα σου βγήκε ένας γάβρος. Ναι, ο Χριστόφορος. Αποκάλεσε τους παοξίδες πάταρους. Ναι, είπε ότι ήταν... Και την κολοφαρδίστηκα πήραμε το διπλό. Είχανε, λέει. Μήπως ξέχασε πέρσι πώς πήρε τους 6 βαθμούς με στην Τούμπα. Άλλο αυτό. Αγωνιστικά λέμε τώρα. Ακόμα τα σοβρακάκια τους λερωμέρα είναι. 6 βαθμούς πήρε. Να τα σφίξαμε. Δεν τρέπεται λιγάκι. Τις χρονιές το ξεπάτωνα εγώ μέσα στο Καραϊσκάκι και κέρδιζε αυτός. Βρέμε τους πάρους. Από τη μεγάλη την πίεση έβαλε αυτόν τον γκολ μόνος του έβαλε. Αυτό σε λέει φέτος 6 βαθμούς δεν είναι τίποτα. Καλύπτονται όπως και πέρυσι. Κατάλαβες. Ποιος αυτός. Αυτός ναι. Θα θύμε στην Τούμπα και θα φάει καλά πέσονα. Ναι, όπως πέρυσι. Με αυτό το συνεφίλεμα που έχει. Το χάλι που έχει το χθεσινό που τον είδα. Με 10 παίκτες στον Ατρόμητο δεν μπορούσε να το κερδίσει. Με οφσάιντ την γκολ το κέρδισε. Δεν τρέπονται λιγάκι, μιλάνε και όλα, έχουν καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μιλάνε χωρίς να ξέρουν. Μιλάνε και όλα, καλά, λίγη τσίπα δεν έχουν πάνω τους. Αισθάνθηκε ισχυρός ο Ολυμπιακός, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Μόνο τυχερός. Ισχυρός, ισχυρός, όχι τυχερός. Ισχυρός. Ναι. Τυχερός, όχι ισχυρός. Πρέπει να κουρούρισε και να μην γλιστρήσει, να το κακώστηκα. Δεν κουρούρισε και το διπλό. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια καλημέρα, να έχεις και να τρέπονται λιγάκι. Μάλιστα, μιλάνε και όλα η καταστροφή σου. Ακόμα η πάτρα από καΐδια έχει. Μάλιστα, έγινε. Δεν θα τιμωρηθούν για αυτά τα αρεσιλίκια που έχουν κάνει προχθές. Ναι, πια. Ό,τι τιμωρία βγήκε νομίζω. 60.000 ευρώ νομίζω. Το Μυραλά θα τον καλέσουν καμιά φορά κάτω για τις χειρονομίες που κάνανε. Μυραλά είναι στην Αγγλία. Με πού είναι στην Αγγλία. Τι πνίξανε. Τα ξεχάσανε αυτά. Στην Νότια μείνουν. Δεν τρέπονται λιγάκι. Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα. Τσάω, τσάω. Κουλούρι, γλιστρά, μπίπ, 33 χρόνια έχει να πάρει κύπελο και γλιστρά εκείνο η ιστορική. Κουλούρι! Εκείνη η ιστορική ρίση, κύριε Σιμώνα. Γι' αυτό σε δάσε με να γλιστρά, ρε! 2003, πριν 15 περάσαν και όλες 15 χρόνια έκτοτε. Τι να κάνει αυτό. 2-31-02-87-3 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνία, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια εκεί μα βρίσκεται και επικοινωνείτε διαρκώ. Με την εκπομπούλα μας φουλ αγωνιστική και νομίζω καλή αγωνιστική όσον αφορά τα ραδιόφωνα θα έχει πολλές. Σήμερα κάπως έτσι θα κυλήσει το πράγμα, δηλαδή άμα ξεκινήσαμε εμείς από τις 6:05 έτσι θα πάει και νομίζω ότι κανείς θα σχολιάσει το ΠΑΟ Ξάνθη, ελάχιστη το Όφι το Αγρίνιο δεν βλέπω να σχολιάσει κανένα. Τι γίνεται γιατί το Ατρόμητος Ολυμπιακός, γιατί όλοι αντιλήφθηκαν ναι. Ότι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ εφέτο που είναι πάλι ποτέ πρωταθλητή είναι ούτε ένας βγήκε πριν το μεταξύ τον κυριότερο δεν είπες ότι πριν. Παρασκευή όλοι λέγανε να κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο γιατί ναι, ο Ατρόμητος ναι. Είναι ο αντίπαλός μας, αυτός μας πιέζει. Έτσι. Αλλά σήμερα που... Τι έγινε? Έγινε αυτό που οι περισσότεροι ναι, ευχότανε και γράφανε στα social media και στις λοιπές τοποθετήσεις τους. Άλλαξε λίγο τι η κατάσταση, είναι αλήθεια, γιατί εμείς μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ ένιωθε την ανάσα του Ατρόμητου καθότι ήταν μόλις 2 βαθμούς μόλις. Από πάνω. Λοιπόν, στα αποτελεσματάκια μας για να κάνουμε και την επαλήθευση, κυρίες και κύριοι, των προφητιών αυτής της αγωνιστικής, η οποία ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα, πολύ έντονη, πολύ ωραία. Θα αρχίσει να φουντώνει το πραγματάκι. Το Σάββατο, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης, 2-0 το έδωσες εσύ, 3-1 εγώ. Προέβλεψα ότι ο Απόλλων θα σκοράρει, 5-1 ήρθε. Ήσανε καλός. Εν τέλει το σκορ, κάτι που έφερε και την απομάκρυση του Ματζουράκη από τον πάγκο του Απόλλωνα. Πάει ο Μαντζού. Ο οποίος άρχισε τη σεζόν με τον Βαλεριέν Ισμαέλ. Ανέλαβε λέει κατόπιν ο Μοντε Αγούδο. Ναι. Τώρα Ματζουράκης και λέει η διελιά έχει ακουστεί και το όνομα του Μπάμπη, του Τενέ. Μπα, για Μαρίνο Ζουνίδη τους βλέπω. Λες, άνετα. Καλά. Μαρίνο Ζουνίδη. Και αυτός ακούει λίγο έτσι, άρχισε η γκρίνια και στην ΑΕΚ. Θα ακούσεις τώρα. Ναι, ναι, Μαρίνο Σουζουνίδης και αυτός είναι σε δύσκολη θέση. Κάτσε να λαλήσουν σήμερα τα ραδιόφωνα και αύριο και να δεις τι έχει να γίνει. Τετάρτη. Καλά, έχει τώρα και το Champions League. Θα πάει με τον Άγιαξ, θα φάει κανένα τετράμπαλο τώρα. Στο ΆΚΑ δεν παίζει με τον Άγιαξ. Ο Άγιαξ είναι όμως τα πιτσιρίκια που δεν χαρίζουν. Μάλιστα, δεν χαρίζουν. Λες ότι άμα φέρει καμιά ήττα έτσι. Ήττα θα τη φέρει, το θέμα είναι πόσο θα χάσει. Μάλιστα, βγήκε εδώ ο Μελισανίδης. Μεγάλη δήλωση του Δημήτρη Μελισανίδη, ο οποίος είπε ότι θα έπρεπε να πληρώνεται
Ναι. Και όχι να πληρώνεστε για να είστε στην ΑΕΚ. Έτσι, αλλαγή οικονομικής πολιτικής από την Ένωση, αντιλαμβανόμαστε. Τίγρη Black Friday. Σου λέει θα πρέπει να πληρώ. Τι. Σωστά. Μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι ικανός να το πετύχει, να το πετύχει, να πηγαίνεις να παίζεις στην ΑΕΚ, να δίνεις. Μα κανονικά γιατί να μην πληρώνεις στην ΑΕΚ. Και τον οβολό του. Του πειραματισμένου. Έτσι, έτσι σου λέει ρε παιδί μου, τι είναι αυτό. Πήγε λέει στα Σπάτα στην προπόνηση τη Κυριακή και φρόντισε, φρόντισε. Έτσι λέει το άρθρο, φαντάσου τώρα. Να δείξει στου παίχτε τα νεύρα του. Δεν θα ήθελα να ήμουν εκεί. Ο Τίγρης λέει τα είχε με τους ποδοσφαιριστές για την εμφάνισή τους και την εικόνα διαφορίας που είχανε, λέγοντάς τους μεταξύ άλλων ότι δεν κινήθηκε από τα νεύρα του. Ωρε φίλε. Και από εδώ και πέρα λέει δεν θα ανεχθεί κάτι παρόμοιο από κανέναν. Ωρε μα. Παλαιάσκοπης καταστάσεις. Ας παίζουν και οι μικροί. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Ναι. Τι έρχεται στην ΑΕΚ. Κατάλαβες τι γίνεται. Τσιμέντα Ερακλή, τσιμέντα τι πήρε μετοχές τώρα. Πολλές πήρε. Ναι, η ΑΕΚ ας πούμε φαντάζομαι ότι κάποιοι θα αποχωρήσουν τώρα το Γενάρη γιατί οι στόχοι δεν θα υπάρχουν. Τελειώσαμε. Λέει ας παίζουν και οι μικροί. Ας παίζει όποιος θα τα δίνει όλα από εδώ και πέρα. Ναι. Ενώ είπε σε κάποια στιγμή ο Μελισσανής ο οποίος στήριξε τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι τι επέρχεται. Τι λέγοντας στήριξε, εντάξει. Ότι αυτός είναι ο προπονητής, ως το καλοκαίρι δεν θα αλλάξει. Καλά. Ναι, δεν θα κάνετε εσείς κουμάντο, εγώ κάνω. Θα σε πω εγώ Τετάρτη που Άγιαξ για να κερδίσει πρέπει να σιγουρέψει. Θα κερδίσει, να δω πόσο θα κερδίσει. Πόσο θα στηρίξει τον Ουζουνίδη. Θα σε πω εγώ. Έτσι. Αλλά λέει θα πληρώνεται τώρα. Θα παίξει και ενδεκαδόσιμο ενδεχομένως. Ότι άμα θες να παίξει. Τίγρη, έρχομαι εγώ να πληρώσω να κάνω τον προπονητή να ξεκινήσει την καριέρα, θέλεις. Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ Λάρισας. Εμείς το δώσαμε στο Χ και νομίζω και οι δύο, αν δεν κάνω λάθος. Εσύ το έδωσες Χ, εγώ το έδωσα 1-0. 1-0 το έδωσα, σε σημείωσα εδώ 1-1. Σε σημείωσα για κάποιο λόγο. Δεν πειράζει. Έγραψα άλλο. 2-0 Αστέρας Τρίπολης, στον τεμπούτο του Γιώργου Παράσχου, χωρίς Παπαντελίδη στον πάγκο. Αμπτουλάχ. Πήρε μια πολύ σημαντική νίκη η ανάσα γιατί η ομάδα. Yes. Αχ, κάτσε να φτερνιστώ λίγο. Yes, αγοράκι μου. Πες ένα τριψήφιο. 7-3-1. 7-3-1, 7-3-1 είναι το 11. Τώρα πρέπει να κάνουμε α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, γ, κ, λάμδα. 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 Εντάξει, κάποιος λοιπόν, Γιώργος Παράσχος στον τεμπούτο, 2-0. Αυτά, ωραίος Αστέρας Τρίπολης. Πάει ο Κούγιας εκεί. Μια χαρά. Το βγάλες εσύ το σημείο. Εγώ σου σημείωσα 1-1. Πανετολικός ΑΕΚ 2-1. Ουδής περίμενε την ΑΕΚ να στραβοπατήσει. Λα, είδες αυτοί που λέγανε κακοπροαίρετη λόγω επειδή θέλα, λόγω επειδή το ένα, λόγω επειδή το άλλο. Ο Πανετολικός πήρε μια τεράστια νίκη νομίζω απέναντι στην Ένωση. Με την ΑΕΚ να προσπαθεί απλά να μειώσει προς το τέλος και ουσιαστικά να τη βγάζει εκτός στόχων, εκτός τίτλου. Εντάξει. Είχε και το μείον 3, το οποίο εκκρεμεί βέβαια το μείον 3. Κάποτε θα αποφασιστεί ο δεύτερο-τρίτος βάθμος. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα παλέψει για Ευρώπη φέτος. Τους μείον 12, με τους μείον 12 πίσω από τον πάγκο, αυτή τη στιγμή είναι εκτός στόχων και όπως αντιλαμβανόμαστε θα έρθουν και καθαρίσεις και αυτό θα βολέψει κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε θέματα. Κατάσταση, καθαρίσεις, αυτό θα παίξουν τα ταλέντα. Να ο Ζουνίδης, ο οποίος τα πάει καλά με τους νεαρούς αυτό και τέτοια και θα συνεχίσει καλά πάει, η καλά πάει. Πορεία προς την καταξίωση. Και το λιγότερο, αμέσως μετά κάνα μισάωράκι παιχνίδι που ξεκίνησε, το ωραίο συντακτικό, το λιγότερο αμέσως μετά το παιχνίδι που ξεκίνησε, πάω Ξάνθη 2-0 στο γήπεδο της Τούμπας, πιάσαμε το σκοράκι επακριβώς, 2-0, ομάδα σου είναι, το πιάσες, 2-0 το έδωσε το σκορ, 3-0 το έδωσες εσύ, ναι δεν έπιασε και ομάδα μου, είναι και Ολυμπιακός γιατί τον Ολυμπιακό τον έβγαλα νομίζω αν δεν κάνω λάθος, το έδωσε το 1-2. Ναι, το έβγαλε. Να τα λέμε. Όχι, απλά ξέρουμε. Τα λέμε αυτά. Ξέρουμε, είμαστε προφήτε ή δεν είμαστε. Ο ΠΑΟΚ την Ξάνθη σχετικά. Εντάξει. Χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερο. Είχε μια φάση Ξάνθη και στο ξεκίνημα που κάνει την κεφαλιά. Ανίδρωτα, ανίδρωτα. Ποιος ήταν εκείνο στο Νιάρη που έκανε την κεφαλιά. Έσκασε ο Πασχαλάκης, έβγαλε ένα. Αν το έκανε λίγο καρφωτό, μπορεί ναι, ναι, πολύ. Και έκλεισε και τα μάτια αυτό τώρα, το έριξε. Αλλά ακόμη και νομίζω και να βρισκόταν πίσω ο ΠΑΟΚ στο σκορ, κάτι θα γινόταν και θα έκλεισε. Βέβαια το πλήγμα για τον ΠΑΟΚ είναι ο Βαρέλα. Εκεί είναι τα προβλήματα. Εκεί τώρα τι έγινε, φλάση έχουμε εκεί. Νομίζω διάστρεμα έπαθε ο Βαρέλα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν πειράζει, Κατσερίδη. Με τον
με την Τζέλση. Αυτό είναι το θέμα. Χαρά είναι, ρε, φίλε. Αυτό το μεγάλο άγχος τώρα. Ότι την Πέμπτη έχει ο ΠΑΟΚ Τσέλση στο Λονδίνο. Τόσο κακρές που έχει, δεν έχει, ας πούμε, βαθμολογικό ενδιαφέρον. Υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά οι πιθανότητες για την πρόκληση είναι πάρα πολύ λίγες. Πλέον για το δικαίωμα παρόλο που. Τι λέγεις, αν πάρει το διπλό θα περάσει. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να έχει συνδυασμό αποτελεσμάτων. Παρ' όλα αυτά, πρωτίστως είναι το θέμα του γοήτρου και το ότι ο ΠΑΟΚ φυσικά στο Λονδίνο είναι αίτητος. Και έχει εξοχικό το Λονδίνο, λένε οι ΠΑΟΚ. Τα λέμε αυτά και το Κάμπτεν και το Σόχο και τα λοιπά είναι σαν τα λαδάδικα, σαν το Μπιτ Παζάρ και σαν την. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Μοδιάνο. Ότι το θέμα είναι ότι η Τσέλσι έφαγε τρία από την Τότερα με αυτή την αγωνιστική και έχουμε θέματα εκεί. Ίσως όμως αυτό να καταδεικνύει ότι δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Να διέρχεται μια κρίση. Μια Τότερα με εκεί, βιονική. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πες κι άλλα για αυτούς, ρε. Για ποιους? Για την Ξάνθη, για την Τότεναμ, για την Τζέλσι. Που είναι... Η Τζέλσι δεν είναι σε καλή κατάσταση, οι άλλοι πετάνε. Ναι, είναι που... μα σου κάνω την ενημέρωση για τις άλλες ομάδες. Για το πετάνε που πάλι χθες φιλικό είχαμε. Φιλικό ήταν με την Ξάνθη. Οι Δρότες δεν έπεσε πάλι. Όπα, νάτα. Νάτα. Εντάξει. Μα έχασε εκείνη την ευκαιρία, άρα. Α, έκλεισε τα μάτια και είπε μη το βάλω, Θεέ μου, μη το βάλω. Τώρα είσαι πάνω. Ρε φίλε τώρα, σου είπα, τους το έχουνε ταγμένο. Ταγμένο, ποιος, τον Άγιο Στυλιανό. Τον ταγμένο το έχουνε. Ναι. Άκου που σε λέω εγώ. Πασχάλη, πόσες φορές είδες τον Όφι να παίζει τις χιλιασμένα στο πρωτάθλημα? Μα δεν τους βλέπω αυτούς, μόνο με τον Άρη τον είδα. Πώς θα λίγουν τα μάτια του? Να σας υπενθυμίσω ότι ο Όφι κέρδισε τον Ολυμπιακό. Μό του Ολυμπιακού. Τι μό του Ολυμπιακού. Πήγε να κερδίσει και εμένα. Θέλει πολλά, θέλει πολλά. Μια φάση σε κάνει όλο τον αγώνα και θα έκανες και το παιχνίδι. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Κι όμως είναι, Άρης είσαι. Είναι. Είναι. Και καταρρύπτονται όλοι οι μύθοι που λέει αυτός που δεν βάζει μεζές στο μαγαζί του ότι η ομάδα είναι αγύμναστη. Αγύμναστη. Οπα, να το γύρισε. Αγύμναστη είναι, άστο. Άσε, γυμνάστηκε. Άσε από κάτι, Σε όλους τους αγώνες, από την αρχή που έχει στο πρωτάθλημα, ανέβαζε στροφές ο Άρης στο δεύτερο μήχρονο, ψέματα είναι. Τι λες, ρε, σταμάτα, ρε. Κατέβαζε. Μην λες τέτοια πράγματα, ρε Πασχάλη, κάτσε καλά. Μετά το 60 ο Άρης πάντα έπεφτε. Κάτσε καλά τώρα. Άστα αυτά, άστα. Μετά το 60. Τώρα, ναι. Είσαι κάθετος Αριανός. Θα υποστείς τη συνέπεια. Έγινε. Θα τα υποστώ. Μόλις κλείσεις, θα σε πω και η ανάλυση του μάτς. Όχι ανάλυση του μάτς, πρέπει να γίνει για να βάλεις μυαλό. Δεν βάζεις μυαλό. Να βλέπεις μπάλα από εδώ και πέρα. Σε κάνω να βλέπεις μπάλα. Καταρχήν συγχρονότητα και ο Γκάμα και ο Γκαρσία χθες. Η χειρότερη του γηπέδου ήταν. Να φύγουν. Να φύγουν. Όχι, ρε, που να πάνε, ρε, οι παιχταράδες. Σου είπα το Wikipedia έδινε τον Ματέο Γκαρσία παίχτη του ΠΑΟΚ. Έγραφε. Αλλά αυτό μπορεί να το γράψει ο καθένας. Το Wikipedia γράφει και τον Ουάρντα παίχτη του Άρη όμως. Ναι, ξεκινήσαν τα κόλπα. Τράμπα. Από εκεί μπορεί να είναι. Εκείνος εκεί ο Πορτουλίδης, πώς την είδε να πούμε και τόσο πάθο. Ναι, ναι, είδες. Είδες. Είχε προηγούμενα με τον Άρη. Στον Ηρακλή έπεσε, δεν ήταν στον πάγκο ο Πορτουλίδης. Στον Ηρακλή. Εμένα ξέρεις ποιος παίχτης μ' αρέσει. Θα δω άμα το θυμηθείς. Τον λόγο για τον οποίο μ' αρέσει. Ο Ποτουρίδης. Ο Ποτουρίδης. Ναι, δεν σου θυμίζει κάτι? Δεν το θυμάμαι. Δεν σου θυμίζει τίποτα ο Ποτουρίδης. Στον Όφι παίζει, ρε παιδί μου. Ναι, ποιο ήταν το μεγάλο γυράδικο στην Καλλιθέα? Δεν ξέρω, Ποτουρίδη. Ναι, στην Καλλιθέα, ρε, τάιζε να πούμε όλα τα παιδικά μας χρόνια. Ποτουρίδη, έχει, ξέρω εγώ πόσο, καμιά 5-6 χρόνια που έκλεισε. Ναι, ρε, Ποτουρίδη, τεράστιος γύρος. Πάντως, ρε φίλε, έχει δύο αγωνιστικές, τώρα παίζω ένα δελτίο της Super League. Ναι, δεν πιάνεις τίποτα. Και τα βγάζουμε, τα πιάνουμε. Τα βγάζεις, γιατί δεν μας τα λες εδώ, τι μας είπες στο τέτοιο? Ναι, λέτε σκορ, εγώ δεν παίζω σκορ. Εντάξει, εμείς το πάμε, τι πες, αυτά τα γκολ και τα over under. Τι, μίχρονα 2-3 γκολ. Ναι, ναι, το πιο ξενέρωτο, 2-3 γκολ. Ναι, goal, goal, no goal. Γιατί εγώ δεν σου δώσω εδώ σκοράκι ΠΑΟΚ 2-0. Δεν σου δώσω σκοράκι Ολυμπιακού 1-2. Δεν σε έδωσα σκοράκι Όφι Άρης. Α, πάρτε εδώ. Παίξτε. Βρείτε. Τώρα θα έρθει και ο Βάζελο στην Κυριακή. Οπα. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα το καθαρίσουμε. Μάλιστα. Εκεί να δεις όμως που θέλει φυσική κατάσταση και δεν την έχουμε. Εκεί να δεις. Αχ, αγόρι μου. Πρώτη κέλα. Θα σε πω την άλλη Δευτέρα μετά το τρίμπαλο που θα τους ρίξουμε. Μακάρι, μακάρι. Μ' αρέσει που είναι δύσκολα τα πράγματα, τρίμπαλο. Δηλαδή που να ήταν καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Έγινε. Τώρα για το άλλο θέμα, μισό λεπτό. Ναι. Ναι. Για το άλλο θέμα, εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να βγει η ομάδα από αυτό το οικονομικό αδιέξοδο. Α, ξεκινήσαμε τώρα. Στο μπάσκετ. Ναι. Δύσκολα. Δεν βγαίνει. Δύσκολα σε βλέπω.
Ναι, ρε φίλε. Το οικονομικό. Ναι. Μία του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Κοίτα. Πόσο ακόμα να στείλει. Αφού αυτό που ο Ουκρανός δεν πήγε να πάρει το μπάσκετ του Άρη και πήγε να πάρει τον ύφιστο εκεί στη Λίμνο, τι να κάνουμε. Ήθελε το ποδόσφαιρο. Ούτε το ποδόσφαιρο του δώσαμε, ούτε το μπάσκετ. Τελείωσε. Εντάξει, εκείνο έγινε η βλακή στο δημοσιογράφο. Ποιο θα βάλει πρώτο στην είδηση και ο άνθρωπο βάφτιζε τον εγγονό, τη βάφτιζε και πήγαν όλοι εκεί και. Κάτσε ρε φίλε, αυτά γίνονται με μυστικότητα. Πήγαν εκεί στη Λίμνο. Και μετά. Μάλιστα. Άτε, το ξέρω καλά το θέμα. Έτσι, το ξέρω ότι το ξέρεις, γι' αυτό και σε λέω. Δεν το έβγαλες για να έρθει, για το καλό του Άρη. Ναι. Όχι, ναι. Γιατί από ονόματα θα φάνε πέσιμο και δεν θέλω. Ναι, μην το λες, όχι, εντάξει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τα ξέρω κι εγώ. Ο Ουκρανός, η καταγωγή από τη Λίμνο, εντάξει. Γι' αυτό λέγανε στη Λίμνο. Έχει καταγωγή από τη Λίμνο στα αλήθεια. Έχει, ναι, γι' αυτό πήρε τον Μούντρο. Τον ύφιστο. Ναι, ναι. Έχει καταγωγή. Γιατί στη Λίμνο, ας πούμε, είναι ο Στυλιανός που γιορτάζει σήμερα. Ρόκος είναι ο προστάτης της Λίμνου που και να πας. Αν βάλεις ραδιόφωνο, νομίζεις ότι έχει πεθάνει ο άνθρωπος και του κάνουν κάποιο αφιέρωμα. Ναι. Συνεχόμενα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα, καθότι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή ολοκληρώσαμε και τις προφητείες, αποτελέσματα, διαχείριση του Σαββάτου και θα περάσουμε με άματη επιστροφή στα όσα συνέβησαν χθες Κυριακή στο πρωτάθλημα της Super League, αλλά και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Δευτερούλας μας, 26 του μηνού. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα που αρχίζει σιγά σιγά και μεγαλώνει με τις σημαίες της Ομοιάδης στη δεύτερη μας αυτή ώρα. Σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλεώς Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. 2310-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνία εδώ με το σταθμούλι μα. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένο ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί ανταμονόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Κυριακούλα. Με. Νωρίς τον Μπας Γιάννενα να αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό. Το δώσα διπλό αυτό, μεγάλη μπαλαδόφατσα. Το δώσα 1-2 ή το δώσε 1-0. Βγήκε το σημείο, εντάξει, μισά-μισά πηγαίνουμε. Πρέπει να βρίσκουμε σε γραμμή. Δεν νομίζω να υπήρξε σόφρον άνθρωπο. Πιάσαμε, εκτός από ΑΕΚ. Να κάτσε να το δει αυτό το παιχνιδάκι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Black Monday είναι. Black Monday. Τα είπαμε αυτά με το ξεκίνημα. Κανονικά έχεις βγει κανονικά. Τώρα θα μας πει τα αποτελέσματα. Δηλαδή, COVID, δηλαδή να παράδεκτο. Με συνοπτικές διαδικασίες, το έρθε το travel με στην εκπομπή στρατιωτικές ιστορίες. Λοιπόν. Κάτσε αύριο στρατιωτικές ιστορίες. Σήμερα κάναμε ταξιδεύοντας στην Ελλάδα. Εντάξει, γιατί ρε φίλε. Εγώ που είμαι 26 χρόνια, δηλαδή τον καταλαβαίνω τον κύριο Μπάμπη όσο κανένας άλλος. Δηλαδή αδριάντα, έναν αδριάντα εδώ. 26 χρόνια παντρεμένος για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή αφού έχει περάσει τα 50, ήρωας, κανονικός. Στα 25 τι έκανες εσύ, έβαλες πουλμανάκι να κάνετε εκδρομή? Οι εκδρομές δεν σταματάνε. Στα 25 έβγαλα τα μάτια από την πιλωτή, έκανα μια γύρα το τετράγωνο και μετά άπα. Άμα είσαι άπλας. Βγαίνει ο Πασχάλης τώρα να μας πει στο ρίο ότι έχει πιάσει το στοίχημα. Δηλαδή ποιος να τον πιστεύει τον Πασχάλη? Είναι καταγεγραμμένα όλα ηχογραφημένα. Κανονικά. Ναι. Παλιά στην Αγία Κυριακή δεν λέγαμε τέτοιο λες ψέματα. Γίνεσαι Πασχάλης λέγαμε. Όχι, μη, τα λες αυτά. Βαριές κουβέντες. Μη Πασχαλάκος, μη. Βγήκε και τα έδωσε τον Πασχάλη. Γιατί τώρα θυμάμαι. Γύρους και τέτοια. Ο Πασχάλης μεγάλωσε με κακάο και αυγό χτυπημένο. Αυγό χτυπημένο. Ζάχαρη έβαζε μέσα. Ψωμί μέσα. Ο, τι ωραίο αυτό. Ωραίο. Τι ωραίο, ρε. Πολύ μάλιστα. Εγώ με ψωμάκι μέσα αυτό και τέτοιο. Θέλω να. Αυτός και ο Πάνος ο Καμένος. Έτσι γίνεται. Ακόμα και σήμερα η μάνα του Πάνου του λέει μπόι είναι αγόρι μου, μπόι είναι. Και ο Πάνος το πιστεύει. Θα ψηλώσει. Α, δεν του λέει μπόι. Φάει και έτσι, ας πούμε. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Και εσύ θα ψηλώσεις. Φιλιά, τσάω. Μια και έχουν επανέλθει όλα, ξέρεις, κάτι παλαιές τροφές που τις τρώγανε οι φτωχοί. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολύσπορα και τέτοια. Τα παλιά τα χρόνια τα τρώγανε όσοι δεν είχαν. Τα πολύσπορα, σιτάρια, αυτά η ιστορία ήταν το πιο μπασκλάς ψωμί. Κάτι πλιγούρια, κάτι ιστορίες. Τα πίτουρα, ρε. Τα πίτουρα τα λέει χιλοπίτες. Ρόκα που δίνανε στα γαϊδούρια τώρα έχει γίνει. Μπορεί να κάποιο τώρα δίνουμε εδώ τεχνογνωσία να βάλει μπραντ.
κάνει το χτυπημένο το αυγό. Χτυπημένο αυγό. Να το δίνει το ποτηράκι, ξέρει την κούπα αυτή που πίνουμε τον καφέ, τον έσαι. 15 ευρώ σου λέω. Γιατί είναι έτσι, α πούμε. Πρόκειται τα γαϊδούρια τα ραδίκια, ρόκα τα λέγαμε. Φιντάζει εκείνη την εποχή. Λοιπόν, το βραδάκι, τα δύο πιο σπουδαία παιχνίδια από άποψη εξέλιξης κιόλας, κανονικότατα και ανατροπές και νίκες και βαθμοί στο τέλος. Ο Ατρόμητος με τον Ολυμπιακό 1-2. Το δώσαμε εδώ, κυρίες και κύριοι, εμείς το 1-2. Γεια σου, Batman. Ναι, 0-1. Εσύ έβγαλες το σημειάκι, μια χαρά. Βγάλε νίκη του Ολυμπιακού με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε και πέρασε μέσα από το Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υπέστη την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα εφέτο. Γίνανε διάφορα εκεί πέρα, σχολιαστήκανε κιόλας αυτά. Ο Ολυμπιακός για τον ΠΑΟΚ δουλεύει, να ξέρεις. Ναι, πολλοί λέγανε ότι οι Ολυμπιακοί πρέπει να κερδίσουν τον Ατρόμητο γιατί αυτούς αισθανόμαστε ως απειλή. Και όχι εσένα. Διαμαρτυρίες εκατέρωθεν. Ο Ολυμπιακός εκεί κάτι ψιλομπούκες, κάτι τον αυτό. Καθυστερούσε η ομάδα να βγει. Τους έχει τώρα. Ο ΠΑΟΚ τους έχει. Ναι, άρα είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών. Φυσικά, εννοείται. Η υπόθεση, κερδίζεις ας πούμε τους δύο συνδιεκδικητές και τους πετάς έξω. Έτσι. Έχουμε βέβαια ακόμη αρκετό χρονικό διάστημα. Τους κερδίζεις να πούμε αυτούς εκεί κανονικά. Τους περνάω εγώ από την Τούμπα και βγαίνω τρίτος μέχρι και Champions League παίζω. Μπορεί και δεύτερος, δεν ξέρεις. Οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές. 18-24 είναι. Πώς λένε σαν αυτό, κλαμπ 18-24. Θα δουλέψω εγώ για το ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ για μένα, κατάλαβες. Άνετα. Είδες, γιατί να γίνει το 1-2. 1-2. Κανονικότατα. Περάσω, πρέπει να παίξω για Σεντόνι. Στην pole position. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς τον. Δεν είναι πολύ ωραίο να ακούς το Χαλίφι με το Χαλιφάκι να στο Black Friday πρωτάθλημα που έχουμε να μαλώνουνε. Ναι. Ποιοι μάλλον, για ποιους λες? Για ΠΑΟΚ και Άρη. Ποιος μαλώνει? Εντάξει, ναι, καλά. Έλα ρε, βοήθα λίγο. Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Έλα, είσαι εξής, επιτέλους βγήκε σαν εξής. Αμάρε, που συγγνώμη, συγγνώμη για το... Δεν πειράζει, έλα, σε έφυγε. Όχι για εξής. Αριανός είναι. Τι είσαι? Ούτε Αριανός. Ερακλής, εντάξει, το βρήκαμε. Παναθηναϊκός, θα τα πούμε όλα. Για βοήθα, πάμε. Προσοτσάνη. Ναι. Λοιπόν, ναι, αν ο Πορόγια που είναι ο... Η Αλεπού μία ώρα, φίλε, φαΐ. Πού το φαΐ. Ήτανε γαλαντόμα. Ναι. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις, όταν, γιατί λέω το Black Friday πρωτάθλημα να το εξηγήσω. Όταν έχουμε ομάδες οι οποίες, και πρόσεξα τις βάλω όλες, ναι, οι οποίες γιορτάζουν το έπος της Arsenal, ναι, της Atletico Madrid και της Kaiserslautern, ναι, δεν μπορείς να λέγεται μεγάλη ομάδα. Στην Ευρώπη, ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Έτσι. Είμαστε οι ομάδες εδώ πέρα στην Ελλάδα και είμαστε μέχρι εκεί. Δεν είναι για παραπάνω κάτι. Ναι. Γι' αυτό το εξηγώ δηλαδή, γιατί σου είπα το Black Friday πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Ναι. Αυτά που λέτε, χάρηκα πάρα πολύ για την Αλεπού που έτρωγε μια ώρα. Επειδή έτσι. Για αυτό το παίζει πάνω από 20 λεπτά, 30. Δεν μένει τίποτα, ρε φίλε. Αύριο θα μάθουμε τη συνέχεια. Ναι. Τη συνέχεια και τις Αλεπούς και τις βέβαια και τα πάντα. Θα μάθουμε και τα λεπουδάκια τι απέγιναν. Τα λεπάκια. Τα λεπάκια. Τα λεπάκια, τα λεπάκια των λεπουτών. Να σε καλά, καλό δρόμο. Καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Γιατί εντάξει, υπάρχουν πολύ πιο σπουδαία πράγματα. Επίσης μου έχουν πει στάνει ο Πορόγιο ότι έχει μια καταπληκτική ταβέρνα. Μου το έχουν πει, δεν έχω πάει, δεν έχω πάει. Έχω να πάω από μικρός που πηγαίναμε με το σχολείο εκδρομές. Ρούπελ και ιστορίες. Είναι, φαντάζομαι ότι είναι μία. Πάμε και να δούμε το φέτο. Η Σκορδά από εκεί κατάγεται. Από εκεί από τα Πορόγια, ναι, και λίγο πιο πέρα από το. Ποιο χωριό να δεις? Ρουδόπουλη είναι δίπλα. Όχι, είναι η Λάουρα, οι Νάρνιες. Από εκεί, ναι, από εκεί από το. Από την Κερκίνη. Από εκεί κάπου είναι από ένα χωριό. Τα ψηλά τα μέρη όλες. Μπορεί να είναι και από το Πετρίτσι τώρα εδώ πέρα. Ναι, φαντάρο σου. Μπορεί. Ο Χαραλάμπης μας μάλιστα. Και το τελευταίο παιχνίδι της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας με σούπερ ανατροπή. Όφι Άρης Θεσσαλονίκης 1-2 με Γιουνιές στα 90 φεύγα. Στις καθυστερήσεις και τα δύο να τα πετυχαίνει. Ο Άρης να έχει πιο μπροστά, να έχει και δοκάρια. Αλλά δύο και μέχρι και τον γκολ που έβαλε τελείω. Απίστευτο, εντάξει, δεν έχει δοκάρι, τα κουνάκι γυριστό από πίσω αυτό. Και το άλλο δοκάρι και μέσα. Και το άλλο δοκάρι, ναι, και τα δύο και δοκάρι και μέσα. Και δοκάρι ο Ματέο Γκαρσία. Και ένα ακόμη νομίζω ο Γιουνιές πάλι είχε ένα δοκάρι. Ναι, κανονικότατα, εντάξει. Προς το Άρη παλικάρια, στο Άρη και σπάσει τα δοκάρια. Πολύ δοκάρι.
δεν τα είχε με την ατυχία του. Ο Άρης κατάφερε να πάρει ένα σημαντικότατο διπλό στον τεμπούτο του Σάβα Παντελίδη στον πάγκο της ομάδας, λέει, και γιούχε στον Νίκο Παπαδόπουλο. Έχει στους κριτικούς, ναι, αλλά όταν έβαλα τον κόλ είχαν. Καλά, οκ, okay, μέχρι εκεί. Εντάξει, αλλά μετά. Τι έγινε μετά. Διάφορα πράγματα. Λες να έχουμε και εξελίξεις. Τι εξελίξεις. Ναι. Γιατί θα φύγουνε, θα αρχίσουν και σιγά σιγά κάθε μέρα στην Πουγάδα. Και ποιο θα πάρει, τι θα πάρει. Ο Παπαδόπουλος παρελθόν να επιστρέψει στον Ηρακλή, λέω εγώ τώρα κάνω ένα σενάριο. Δεν πάει ο Παπαδόπουλος στην Ηρακλή με τίποτα, έτσι πως είναι η κατάσταση. Έτοιμος είναι για το τέτοιο να τώρα, για την Σμύρνη. Όχι, ρε, σιγά μην πάει Απόλλωνα. Δεν πάει, λες. Με τίποτα. Ο Παπαδόπουλος είναι ωραίος για ΑΕΚ, εγώ πιστεύω. Α, πάρε. Εντάξει, θα μείνει με Μαρίνο, δεν νομίζω ότι ο Μαρίνος θα έχει. Καλά, καλά. Θα σου πω εγώ Τετάρτη, θα σου πω. Μα αφού από τα συμφραζόμενα αντιληφθήκαμε ότι ο Μελισανίδης θα διώξει τα μεγάλα συμβόλαια. Έτσι πως το καταλαβαίνω. Θα διώξει τη διαλύση του νομίζω. Έτσι πως το καταλαβαίνω. Εντάξει, στόχοι δεν υπάρχουν. Ευρώπη θα βγει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η ΑΕΚ σου λέει γιατί να. Αν θέλει να διώξει, παίζει με Extreme και Center Fort τη Μπουλντόζη στην Αγία Σοφιά. Θα ξεκινήσουν. Σου λέει πέρυσι με πιο τέτοιο, χωρίς να παίρνω μεταγραφές σε αυτές τις ιστορίες. Είχε παίχτε πέρσι. Αλλά είχε το Βράνιε. Είχε ναι, ένα δίδυμο Αραόχου να πούμε. Είχε ένα λιβάκι από του Βράνιε. Είχε ρε. Και ο Βράνιε. Φαίνεται ότι ο Βράνιε είναι μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ που δεν παίζει φέτο. Ναι. Φαίνεται κανονικότατα. Είχε στα χάφη ήταν με Σιμόε με τον άλλον τον. Ήρωνα, πώ το λέγανε τον άλλον, τον δίδυμο που παίζανε. Ποιον είχε πέρσι. Το Ξαθόμο, ρε, συνέχεια μαζί παίζανε. Ζοχαζόν, ποιον, όχι. Σιμόε Γιώχανσον. Σιμόε Γιώχανσον είχαν το Καλανόπουλο. Ο Καλανόπουλο 20 χρονών το κυνηγάει η Ευρώπη, ρε φίλε. Είναι πολύ καλό παιχνίδι. Μάλιστα. Τον Άρη, πώς τον είδες. Λοιπόν, δύο λεπτά για τον Άρη για να τελειώσουμε από εδώ. Αυτά που έχω πει ισχύουν. Η ομάδα είναι αγύμναστη, απροετοίμαστη από το καλοκαίρι. Πάκο Ερέρα δεν υπήρχε σαν προπονητή. Δεν ξέρω τι. Σαν τεχνικό μπορεί να είναι καλό σκάουτερ, μπορεί να είναι καλό τεχνικό διευθυντή, μπορεί να φέρνει ονόματα, μπορεί να είναι μάνατζερ. Προπονητή δεν είναι. Και αυτά που ακούω περί Λίβερ που λέγανε ήταν σκάουτερ του Ράφα Μπενίτεθ εκεί πέρα, παιδιά, και πήρε ένα Champions League τότε. Εντάξει, ούτε να του πω τώρα ότι πήγε εκεί στη Λας Πάλμας και τον έριξε 4 η Κάντι, θα πούμε, τη Β' κατηγορία. Δεν το λέμε. Καμία σχέση. Έτσι δεν φταίει αυτό ο άνθρωπο. Εγώ βλέπω. Με σου φέρει τον τέτοιο, συγγνώμη που σε διακόπτω, μια και τώρα. Μου σου έφυγε ο Χιμένεθ πάλι. Πού να έρθει ο Χιμένεθ. Δύσκολα, λε. ΑΕΚ, επιστροφή. Στην ΑΕΚουλά. Ναι, ναι. Δε πισωγύρισμα θα κάνει. Ήταν να καθόταν από την αρχή, ρε. Λέω τώρα. Γιατί ο Χιμένεθ έφυγε λόγω τη συγκουνιά του Μελισανίδη. Δεν ξέρω και την άλλη φορά και φύγει σαν αποτυχημένο. Στο πρωτοσέλιδο βγαίνει και λέγανε άσε μα ρεχημένε παρά το φύγει. Άμα πει στου αεξίδε χειμένε, θα μπουν τώρα, έλα. Όχι, καλά, τώρα, εννοείται, τώρα. Θα βάζουν και λεφτά από πάνω, θα κάνουν και ένα για να επιστρέψει. Τέλο πάντων, είπα αυτό. Όχι, εντάξει, για μπάλα μιλά. Ναι, ναι. Αλλά η υπόθεση Άρης είναι η εξή. Μέχρι 15 Γενάρη θα κάνουμε υπομονή, γιατί όποιο γυμναστή και να ρωτήσει, τόσο χρόνο χρειάζεται μια ομάδα για να έρθει σε κανονική φυσική κατάσταση περίπου για να αντιμετωπίσει τι άλλε ομάδε. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Ο Σάββας Παντελίδης θα κάτσει στον πάγκο να φτιάχνει, να έχει μάτι. Δεν ξέρω τι τίμα έχει, μακάρι να έχει και καλούς γυμναστές. Αν δεν έχει, να πάρει ο άνθρωπος να γυμνάσει την ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι γιατί ο γιος του είναι πάντα γυμναστής της ομάδας που πηγαίνει. Ο γιος του Παντελίδης. Ναι. Άρα θα τον πήρε φυσικά. Τώρα, τι θα κάνει ο κύριος Παντελίδης. Το μάτι του έχει, στρατηγική έχει. Παίζει σφιχτά, παίζει με κόντρες. Οι αλλαγές που θα κάνει να τις βλέπει να αξίζουν. Δηλαδή, τη στρατηγική του. Χθες το έπαιξε πάρα πολύ καλά το σύστημα. Είδαμε τον Μαρτίνεθ επιτέλους πίσω βασικό από το Σέντερφορ που ήταν ο Ντιγκινή και όχι ο Γιουνές. Το είδαμε αυτό το σύστημα. Απέδωσε, δεν απέδωσε, το είδαμε τι έγινε. Λόγω φυσικής κατάστασης η ομάδα δεν μπορεί να παίξει την μπάλα που πρέπει να παίξει. Τώρα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Να πάρουμε έναν μάγο του Κονγκό. Της Χαλάστρας. Της Χαλάστρας να πάρουμε. Ναι. Να μας ξεματιάζει σε κάθε μάτς. Εγώ ναι. Μπορώ. Μακάρι. Αυτό ναι. Το μάγο της Χαλάστρας να παίρνουμε να μας ξεματιάζει στα μάτς. Να βοηθήσω. Και η αποστολή να βγαίνει με το εξής κριτήριο. Παρασκευή απόγευμα που θα βγαίνει η αποστολή, την Παρασκευή το πρωί στο Ρίσο ή στο Βικελίδης μέσα, θα βάζει το σιόπι μπροστά και θα κάνει 30 γύρες στο γήπεδο. Όσοι τερματίσουν κοντά στον σιόπι τις 30 γύρες, δηλαδή είτε λέγεται Βαλεριάνος, είτε λέγεται Γιουνές, είτε λέγεται Δελιζής, είτε λέγεται Τζακ Νόρις, είτε λέγεται Ράμπο, να ανεβαίνουν το πούλμαν. Για να πάνε στην αποστολή. Ναι, αλλά γιατί ο Σιώπης είναι γυμνασμένος και άλλοι είναι γυμνασμένοι. Ο Σιώπης είναι πιο γυμνασμένος, ναι, λόγω DNA.
Δεν γίνεται να είσαι λόγω DNA, πρέπει να έχει καλή δουλειά να ρίξει. Ναι, σίγουρα κάποιοι παίχτες έχουν περισσότερες αντοχές και τέτοια, αλλά. Έχουν. Δεν γίνεται ο ένας να. Ο Σιώπης δουλεύει και εκτός. Άρα. Είναι επαγγελματίας. Εντάξει, αυτό είναι θέμα. Και στον Ολυμπιακό που ήταν έτοιμο, που δεν τον έφυγε προπονήσει, έφυγε μόνο του προετοιμασία. Ο Κουλούρης έκανε μόνο του προπονήσει και ο Κουλούρης, α πούμε, ανέβασε. Μπράβο, είδε λοιπόν. Καλά. Αυτό είναι, αν είσαι σωστό επαγγελματία, οφείλει να διορθώνει τι αδυναμίε σε όλου του τομεί ανεξαρτήτω του ποδοσφαίρου. Κύριοι και εσεί που είστε επαγγελματία, έπρεπε να δουλεύετε μόνοι σα αντί να. Βλέπετε ότι ο προπονητής θα σας κάνει προπόνηση. Τώρα πάει από αυτό. Το μόνο που πρέπει να γίνει, αυτά τα τέσσερα μπακ που έχουμε, Κωνσταντινίδης, Βαλιεράνος, Τζανακάκης και Μενέντες, να πηγαίνετε στο τέλος της προπόνησης και να κάνετε όλοι από 100 σέντρες και να σημαδεύετε το πέναλτι. Δεν υπάρχει μπακ του Άρη που να βγάζει μια σωστή σέντρα. Όλες αυτές οι αγωνιστικές που περάσανε 10, μια σέντρα, δεν είδα να σημαδεύει κάποιος το πέναλτι. Όλα πηγαίνουν ή κερκίδα ή δεύτερα δοκάρια στη γραμμή του κόρνερ ή πλάγιο. Ρε παιδιά, επαγγελματίες μπακ, δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν εννοείται αυτό το πράγμα. Σαν να λες σε ένα παιδάκι του δημοτικού, ένα και ένα να σου λέει 15. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό, να πάρουμε τις γραμμούλες. Καλημέρα. Τελειώσαμε αυτό. Τα είπαμε. Τέλος. Καλημέρα. 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 Ναι. Λοιπόν, κάνω τα ρεπό του Λευτέρη. Ωραία. Οπότε δικαιολογούμε. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε Στέφανε, αν κάνει και άλλη δουλειά, αν δουλεύει delivery ο Σιώπης. Λοιπόν, το καυτό θέμα είναι τα 350 ευρώ που έχει ο Πάγκαλος για να ζήσει να περνάει το μήνα. Αυτό, του. Καλά, αυτό είναι μέχρι το ζήτημα. Ναι. Ναι, ξεκινάει έρανος. Μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Έτσι. Και άκαρδι άσπλαχνη, κάθεστε και μας λέτε. Που έχει και δεύτερη δουλειά που κάνει ο Σιώπης. Εσείς που τα έχετε όλα εδώ. Εσείς, λοιπόν, έτσι. Κάτι να γίνει, ένα μαζί μπορούμε. Ναι. Κάτι να κάνουμε. Μαζί θα τα ξαναφάμε. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο λοιπόν, έτσι, έλα, foundation. Έλα εδώ, Θόδωρε, να φάμε τα 350 μαζί. Έτσι, έγινε. Σημαντικό, σημαντικό. Γιατί είναι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άνθρωποι που. Όλοι θα βοηθήσουν. Περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα στη Χραμούλα. Καλημέρα. 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 Καλώς τον. Βλέπω τη χειροδράση όλων των Αθηνών. Ναι. Λένε μεγάλο να το πει ο Ολυμπιακός. Ναι. Εγώ γυρνάω. Για τον ΠΑΟΚ δουλέψανε. Ναι, έτσι. Είσαι ο πρώτος που το λέει. Άκου να σε πω κάτι. Ο Ολυμπιακός από την Αθήνα βγήκε δύο φορές. Να με τον Άρη που κέρδισε τυχερά. Πολύ τυχερά. Κέρδισε και στον Όφη. Θα έρθει στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Πάνω από 15 βαθμούς διαφορά θα είναι. Λες θα είναι τόσο. Όμως, ναι. Ο Άρης, η ΑΕΚ. Ο Ατρόμητος, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να ισοβαθμίσουν στη δεύτερη θέση. Λέει ο νόμος. Πάνω από τέσσερις ομάδες, άμα στο Βαδίνο παίζουν παράς. Ναι. Δηλαδή όταν το καλοκαίρι παίζουν πάντα. Θα έχει μείνει πρωτάθλημα. Θα παραθερίσουνε. Έτσι. Έτσι είναι ο νόμος. Έτσι. Αλλά πες με τον Ολυμπιακό σήμερα, από το 57 με 10 παίκτες. Με 10 παίκτες ο Ατρόμητος. Και έδεισε να το πει στο 92, λένε αυτοί. Έγιναν οι βαθμοί 6 με τον Πάο. Και τι έγινε. Από ό,τι να αφήσει στην Τούμπα. Ναι. Και πέρυσι έτσι λέγατε βέβαια, ήρθε στην Τούμπα και πάνε οι 6 βαθμοί. Εξανεμίστηκαν οι 6 βαθμοί. Θα κερδίσει την ΑΕΚ. Μάλιστα. Θα κερδίσει την ΑΕΚ. Θα παίξει την ΑΕΚ. Θα παίξει τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό. Ο τρόμος το ξανά. Πού να κάνω, θα τον κερδίσω και στο Καραϊσκάκι εγώ θα τον κερδίσω. Τώρα μια ομάδα έμεινα εκεί. Ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο της. Στο γήπεδο της. Ο Παναθηναϊκός μόνο. Και τι έκανε, κέρδισε τον Ατρόμητο. Τον έβαλε 5 βαθμούς διαφορά. Και αν συνέχεια ο Ατρόμητος θα κερδίσει. Και έκανε το τελευταίο μάτς ο ΠΑΟ. Έτσι. Είναι. Άρα και δούλεψε λοιπόν ο Ολυμπιακός για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αδελφά σωματεία. Έτσι. Έγινε. καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Είσαι ο άνθρωπός μας. Τσαο. Να ισοβαθμίσουν όλοι. Τι αφήνουμε μπάλα, ρε. Άκου τώρα σενάριο. Τρελό. Ούτε καν το ήξερα. Τι έχει κάτσει ο άνθρωπος αυτός. Μείνε με στα κοιτάπια του. Πάνω από 4. Δεν το ήξερα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. 370 Πάγκαλο. 370, ναι. Ανεβαίνουμε. Ζω κάτω από τα όρια της φτώχειας, δήλωσε. Ναι, γιατί δήλωσε ότι το λογιστήριο του κράτους που παρακρατεί τη σύνταξη για κάποιο λόγο που αδιευθύνει, δεν μας ενισχύει. Ναι, εκεί ήταν χρέος του δημοσιογράφου να ρωτήσει. Έχει κάποια χρέη, μήπως το δημόσιο, κάτι χρωστάει, ο άνθρωπος δεν άρεσε, κάτι γίνεται. Γιατί τον κρατά τη σύνταξη. Μήπως τον φορολογείται για κανένα 2 εκατομμύρια που λέει μαζί τα φάγαμε, μαζί ξέρω ναι, εγώ. Ναι. Κοίταξε, το μαζί τα φάγαμε μπορεί να χτύπησε άσχημα, φίλε Στέφανε. Είχε πολύ είπε. Βάση όμως, δυστυχώς. Αλλά έχει μεγάλη αλήθεια μέσα. Ναι, βέβαια, ναι, εννοείται. Έτσι. Ναι, όταν για να βγαίνουν αυτοί τις καρέκλες τους, να μπορούν να τρώνε
σου δίναν και σένα να τρως. Έβγαινε από τα 45 στη σύνταξη, από τα 48. Ω, καλά, με 2.500 ευρώ. Με 2.500 ευρώ σύνταξη. Ναι, μπορεί, με αυτά πληρώνουμε. Και 100.000 ευρώ. Έπαιρνε σε 48 σου. Στρατιωτική στα 43. Στα 43 στρατιωτικό. Ρεσί, έχει δίκιο. Εγώ έχω δύο αστυνομικού από το χωριό, 45 χρονών, 100.000 εφάπαξ και σύνταξη. Εντάξει. Τέλος πάντων. Δεν είναι μόνο οι στρατιωτικοί, δυστυχώς. Αστυνομικοί είναι. Κακώς το βάζουμε μόνο στρατιωτικούς. Εγώ ξέρω και ανθρώπους. Εγώ ξέρω και ανθρώπους από τον ΟΤΕ. Α, καλά, ναι, και ούτε μια χαρά. Καλά, εντάξει, αυτοί είναι σούπερ, να πούμε. Εντάξει, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Το τερματίσαν αυτοί. Και δεν μιλάμε, και δεν μιλάμε για αυτούς που δεν υπήρχε καν έλεγχος ποιος χτυπούσε τις κάρτες. Εκεί καλά, εντάξει. Τις έβλεπε στα καφενεία από το πρωί. Ναι. Έτσι, δίνεται στη δουλειά. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Μαζεύουμε λεφτά να κάνουμε μια συναυλία αλληλεγγύης για τον Μπάγκαλο. Παιδιά, θέλετε, θα έρθετε, θα στηρίξετε. Όχι, άστο να περάσει λίγο δύσκολα. Πάμε, άστο να περάσει λίγο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να τα βλέπω. Έχει ούτως ή άλλως. Έχει ούτως ή άλλως λίγος αυτός. Τρέφεται, μην τραγωδείτε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαο, 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 τσαο. Εντάξει, γιατί καλή μπαλίτσα, αλλά υπάρχουν και σοβαρά θέματα που πρέπει να ασχοληθούμε. Είναι μέρες αυτές, είναι Χριστούγεννα, θα μαζέψουμε εδώ. Τι νομίζω θέμα, εγώ δεν στεναχωριέμαι για τον Μπάγκαλο. Ξηρά τροφή, κάτι ρε παιδί μου, γάλατα, αυτά, ρουχισμό, οτιδήποτε. Θα φάει γάλα και ξηρά τροφή. Ναι, γιατί όχι, να βοηθήσουμε τώρα 370 ευρώ. Δεν. Λοιπόν, σήμερα ολοκληρώνεται το πρωταθληματάκι με την αναμέτρηση του Πανιωνίου στις 7.30 Πανιώνιος Λαμία. Και πως έχει η κατάσταση διαμορφωθεί πλέον μετά και τα αποτελέσματα του Σαββατοκυριάκου. ΠΑΟΚ πρώτος και μοναδικός αήττητος πλέον με μόλις μια ισοπαλία στους 29 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ατρόμητος στους 24, ο Ολυμπιακός στους 23, ο Παναθηναϊκός με αυτά και με αυτά ανέβηκε τέταρτος στους 18 μαζί με τον Άρη που βρίσκεται στο 2 στα 2. Ε. Έτσι, έχει κάνει. Πηγαίνει πάλι να φτάσει τρένο, το τρένο. Το πολύ καλό ξεκίνημα του 3 στα 3. Η Ξάνθη παρέμεινε στους 18, η ΑΕΚ στους 17, ο Πανετολικός στους 15, ο Πανιώνιος στους 14, Λαμία στους 11, Λάρισα στους 11, Πας Γιάννα στους 10, Αστέρας Τρίπολης που πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσωση 9, Λεβαδιακός 7, Όφη 7 και Απόλλων Σμύρνης στον 1 βαθμό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον Άρη. Επιτέλους βγήκες μια σωστή ώρα. Επιτέλους. Τι σωστή ώρα. Για διάλειμμα πάμε. 7.30 είναι να πούμε. Ναι, γρήγορα. Γρήγορα. Πάρε 5 λεπτά εσύ ρε. Το Μπάγκαλο λίγο να τον βοηθήσει παρακαλώ το εργοστάσιο που δούλευε Φωτιάδης και με τα 1.000 κουλούρια, 4.000 κουλούρια. Μπορεί να βάλει λαμπόγιαλα μαζί με το Φωτιάδη. Λοιπόν, λαμπόγιαλα η τέτοια. Λοιπόν, να πάει τώρα αυτή τη στιγμή ο Φωτιάδης να κάνει πακέτο κουλούρια, τυροπιτές το ένα το άλλο και να τα στείλει στο... στον πρώην σύντροφό του. Αυτό ήθελα να πω. Θα συνεχίσω μετά το Δάλι. Η αιχμή καταλάβαμε που πήγαινε. Ήταν για τη συντροφή. Συνεχίζω μετά το διάλειμμα. Κλείνουμε για διάλειμμα. Ό,τι θέλεις. Άμα είσαι μέρος της εκπομπής, αντιλαμβάνεσαι και παίζεις το 1-2. Είσαι υπουργός τώρα. Τι τώρα. Στον κενό χώρο. Λοιπόν, θα κάνουμε εμείς το διαλυματάκι μας 7.30 και θα επιστρέψουμε εδώ για το πολύ δυναμικό φινάλε του Λόγω Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι. Πιστέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας. 7:38 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα, έστω και για το τέλος. Το δυναμικό φτάξει, ωραία. Είμαστε στο ίντερνετ μας, είμαστε. Νομίζω τώρα εδώ έπεσε το σήμα, έγινε ένα μικρό blackout αυτή τη στιγμή. Ξεκινήσει, Βαράνη, τι να ξεκινήσει, Βαράνη, συναγερμή και τέτοια. Κατέβηκαν κανονικά τα ρεύματα, ναι. Restart υπολογιστές, το ένα το άλλο. Δηλαδή τώρα είμαστε στον αέρα. Τώρα είμαστε μόνο στο ίντερνετ, παίζουμε αυτή τη στιγμή. Στην ίντερνετ. Ναι, μόνο στο ίντερνετ. Γυρίζοντα στην ίντερνετ, ακούστε. Έξω βαράνε τα πάντα, δεν ξέρω κάτι άμα ήρθε το. Να εντάξει, ήρθε και το σηματάκι μας. Κλείσε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, κάτσε εδώ, restart υπολογιστές. Νομίζω θα περνάνε όλα αυτά. Παρόλα. Δεν πειράζει, εμείς το πάμε. Εμείς συνεχίζουμε. Δηλαδή, λειτουργεί το 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια. Λειτουργεί, τέλειωσε. Εκεί, λειτουργεί, αφού λειτουργεί. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί συνδιαλεγόμαστε, εκεί μιλάμε, εκεί κάνουμε τα πάντα. Γιατί τι είσαι, λόγω επειδή. Λόγω άμα δεν μας βρούνε όλα εδώ. Τσάφε κανένα, πάμε εκεί να μαυρώ. Κανικά πλάτη να ντροπεί. Δεν ξέρω, έγινε κάτι, α πούμε, μήπως. Αυτό το ούτε μισό δευτερόλεπτο. Ναι, μπορεί να είναι, όχι, μπορεί να είναι ένα blackout που μπορεί να έχει γίνει και εκτός σταθμού. Γι' αυτό δεν ξέρω αν είναι μόνο στην, στην περίπτωσή μας. Αυτό το ιού τα ακούνε και ακροατές. Λογικά περνάει μέσα από την συγκλονιστική ηχομόνωση που έχουμε εδώ πέρα. Απ' έξω είναι, εγώ νόμιζα. Απ' έξω είναι, ναι, εντάξει, τα έχουμε όλοι στα γερμούς. Θα περιορευτούμε
Έτσι, θα βρούμε και τα σηματάκια μας, θα βρούμε και τα πάντα, θα ανοίξουμε και τα ιντερνετάκια μας και όλα θα τα πράξουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε μάθει έτσι να πορευόμαστε. Πού είναι ο υπουργός για να μας πάρει τηλέφωνο που έλεγε. Εντάξει, ίντερνετ ακόμα δεν έχουμε, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Ιντερνετάκι θα το ανοίξεις, ρε παιδί μου, δεν σου έκανε restart το υπολογιστής. Εντάξει. Η υπουργιά μας ακούσε από ίντερνετ ή από. Όχι, όχι, παίζουμε κανονικά και στους εθέρες αυτή τη στιγμή. Είμαστε και στα FM, ήταν μικρή διάρκεια η αναπαυλή. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League. Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί την Δευτέρα με τη Λαμία. Ναι. Θα παίξει εδώ τώρα το τέτοιο μας. Παίξε και το σηματάκι μας. Αυτό τώρα, Λαμία θα παίξει όντως Δευτέρα. Θα παίξει όντως Δευτέρα. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το μάτς της Πέμπτης. Ότι ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στις 10. Ναι, το ήξερα ότι θα παίξει. Απλώς το θέμα είναι ότι έχει ένα μάτς 7.30 Δευτέρα. Ναι. ΣΑΕΚ. Ναι. Γιατί παίζει και αυτή. Όχι, του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού, ίσως και για τον λόγο. Γιατί παίζουν μαζί. Ο Ολυμπιακός παίζει και αυτό στην Πέμπτη, ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός παίζει 8. 7.30 στο Νόβα, ρε παιδί μου, καταλαβες. Α, λες για το ματς. Ναι, ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω να παίζει 7 ή 7.30 κι αυτό. Ο ΠΑΟΚ παίζει 7. Παίζει 7 την Δευτέρα, ο Ολυμπιακός παίζει στις 7.30 με τον. Ναι, άρα Λαμία είναι στο ΕΡΤ, νομίζω. Ναι. Αυτό. Με τον Πανετολικό. Ναι. Ο Άρης αγωνίζεται την Κυριακή στις 7. Υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Το υπόλοιπο πρόγραμμα Λάρισα Πανιόνιος, Απόλλωνος Μήνης, Ατρόμητος. Πα για ένα όφι αυτό το ματς το Σάββατο. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. ΑΕΚ Ξάνθη, το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής ημέρας. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα ρε παιδιά, καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, σηκώθηκα, πήγα, πήρα μια πρασοτυρόπιτα. Ο καλός. Πρασοτυρόπιτα. Πρασοτυρόπιτα χωρίς κοιμά δεν τρώγεται. Πρωί. Τι έχει, ρε Στέφανο, κοιμάς με το πράσο. Με το πράσο, τι σχέση έχει το πράσο με το κοιμά. Και εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Τι σχέση έχει. Ή θα πας κυμαδόπιτα ή θα πας πρασοτυρόπιτα. Τι μας δουλεύεις τώρα, δε φίλε. Τι πρασοτυρόπιτα, ρε. Μπορείς από την Αθήνα, ρε, πρασοτυρόπιτα. Υπάρχει πράσο κυμαδόπιτα. Καλά, ρε, πλάκα με κάνεις. Τι πλάκα τώρα με το γύρι Σαλονίκη, ό,τι το με κάνεις. Και το λέω, πλάκα με κάνεις. Αυτά είναι ζητήματα. Τι πρασοτυρόπιτα, βρε, του ταμπανάκο. Καλά, Στέφανε, σοβαρά το αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Πράσο, με κυμά. Τι είναι, ρε, ρωτήστε καμιά γιαγιά στο χωριό, ρε, ο κοιμάς, τη πρασόπιτα, με κοιμάς γίνεται με φίλο, ρε, ο Γνήσιος. Πρώτη φορά τα ακούγεται. Ρε, πάνε φάει κανένα σούσι τώρα από το Λαγκαδά εκεί πέρα που μείνεις να με πεις για πρασοκυλόπιτα πρωί-πρωί. Στην κατάληψη δεν τρώμε σούσι, ρε, φίλε, που να ξέρουμε εμείς από αυτά. Φάτε, ρε, ταρτάρ, ταρτάρ να τρώτε. Πράσο με κοιμά, εγώ το γκουγκλάρω. Ναι, πράσο στο κατσαρόλι. Μπράβο, για δέστο, γιατί είμαστε. Έχεις. Ότι θα. Κοίταξε, το Στέφανο τον εμπιστευόμαστε γιατί είναι και σεφ. Οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει, ναι. Αλλά εδώ μας το δίνει πράσα με κοιμά, μια πρωτότυπη συνταγή. Όχι ότι είναι ρε παιδί. Ποιο το δίνει. Το κάνει η γιαγιά σου πράσο με κοιμά. Πρασόπιτα με κοιμά. Όλε οι γιαγιάδε όταν κάνουν πράσο πίτα βάζουν κοιμά μέσα. Εντάξει, ίσως να ξέρει κάτι πάνω. Δεν το έχω εγώ, δεν το έχω. Να βγει η κυραμαρίκα του Μπάμπη. Δεν με τρελαίνει και το πράσο. Τέλος πάντων. Ωραία, τώρα αυτό που τρως αρέσει όμως. Αρέσει αυτό που τρως. Πιο πολύ ωραίο. Αυτό μετράει, ρε φίλε. Τώρα που 1,30 ρε φίλε. 1,30. Όπου κομφετή θα σε πάει, ρε μάγκα. Κομφετή θα σε πάει με 1,30. Το 1,30 είναι απόδοση που σπάει. Γελάω. Σ' αρέσουν αυτά, ε! Ω, καλά είσαι! Μανούλα είμαι! Σερπατίνα! Ιστορίες βεσέ! Φουρφούρι! Για πες! Λοιπόν, κοιτάξτε, Στέφανε, τσάπα το φάγατε. Τον Ερέρα, ρε φίλε, τσάπα το φάγατε. Αποδείχτηκε. Βγήκε αληθινός. Ποιος, ρε, ο Ερέρα, τι? Τον Ερέρα, ναι, ρε φίλε. Αφού είπαμε, δεν είχατε τύχη. Να, μόλις λίγο σας άλλαξε τώρα κατευθείαν. Έφυγε για την τύχη, ναι. Ενώ πήραμε το τυχερό Παντελίδη. Είδαμε τι έκανε στην Τρίπολη. Δεν ξέρω, ρε, φίλε, αντάπα το φάγα το παλικάρι, εγώ έτσι λέω. Ναι, άμα παλικάρι, όψιμος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Και είπαμε έτσι, Μητσοτάκη στην κόμενο, είσαι και τέτοια. Ναι, φοβερό, αλλά τεράστιο. Αυτά, το μεταξύ, δεν ξέρω αν είδατε ότι ανακαλύψαν εκεί πέρα ότι ο Κομπάρσος, όχι η συγκεκριμένη κυρία η οποία του είπε την κόμενο, ναι. Ο Κομπάρσος, ναι. Ο άλλος, έχει εμφανιστεί και σε άλλη εξόρμηση του Κυριάκου. Α, τους έχει δηλαδή μαζί αυτοί. Ναι, είναι ρε παιδί μου, είναι πως αν δεις το πρωί την καινούριου, είναι οι ίδιοι που αναπαραστούν τις ιστορίες. Μπράβο, ναι. Ναι, δεν παίρνουν κάθε φορά και διαφορετικούς, έτσι και εδώ. Υπό, παιδιά, κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο ίντερνετ, ναι.
Είναι σε site, ρε παιδί μου, που πάει ο Μητσοτάκης να χαϊδέψει ένα σκυλί. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει. Εννοείται. Εννοείται. Το σκυλάκι, μιλάμε έτσι. Λύνει, είναι αντιδράει, λες και πάει να το χαϊδέψει ο Σατανάς, ρε παιδί. Ναι, ναι. Επίσης, Μητσοτάκης έχει κάνει και το άλλο κορυφαίο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν είχε κάνει μια βόλτα στη Τζιμισκή που χαιρέτησε μια κούκλα. Ναι, εντάξει, είναι το. Και εκείνο μυθικό. Έρχεται. Αφήστε τον εκεί, παιδιά, στη Νέα Δημοκρατία. Η Δούο Νυμφίο έρχεται. Να σε καλά, σε φιλούμε. Αύριο να πάρει μπουρέκι μαρμελάδα με ελιές. Άντε. Άντε, αγόρι μου, άντε. Φιλιά, τσάω. Μαρμελάδα δεν έχει να τρέχει. Μαρμελάδα ελιάς δεν λέγεται. Πάστα. Πάστα, πάστα. Κοντά έπεσε στα γλυκά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Έχει και γλυκό σαρδέλα, ρε. Ναι, όντως έχει, ναι, έχει. Λοιπόν, ακούσαμε και αυτά. Περί ολόκληρης κολοκυθόπιτα, ρε. Ό,τι να είναι. Χωρίς κοιμά όμως κολοκυθόπιτα. Ό,τι το δώσω να το φάει. Ό,τι είναι καλό τρώγεται. Ό,τι με ζαχαρίτσα έχει. Να γεμίσει το στομαχάκι σου και... Τελείωσα. Εμένα η γιαγιά μου έλεγε, εγώ μόθανε και κολοκυλίας. Τολμάτε και μιλάτε. Τη στιγμή που ο Πάγκαλος υποφέρει, εσείς μιλάτε για κολοκυθόπιτες και για ένα 30 να πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα είδαμε και αυτά, τα ακούσαμε και αυτά αυτό το Σαββατοκυριακό. Είπε, λέει, στον Όφη, χάσαμε ένα μάτς που ήταν δικό μας. Είπανε, λέει, στον Όφη, ότι το χάσαμε το μάτς, δεν έτσι πως το χάσαμε. Τι πως το χάσες, ρε Όφη. Όταν το χάνεις το 90, έτσι είναι, ναι. Ναι, τι πως το χάσες που έκανες μία φάση, έβαλες ένα γκολ και άντε δύο θα σε βάλω εγώ. Βάλε και μία από μένα, τρεις. Αλλά... Ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ακόμα και στις φάσεις των γκολ δοκάρια πήγαινε η μπάλα. Ναι. Δηλαδή ήταν απίστευτο πράγμα αυτό που, που ζήσαμε χθες. Τώρα και μην τρελαθώ που λένε για τον Παντελίδη και ο Ερέρα και τον Αντάλο, έτσι. Απλά, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, ο Παντελίδης έβαλε τους παίκτες εκεί που έπρεπε να τους βάλει. Ο Ερέρα έκανε... Καλά βέβαια εδώ, ιδίως στο χθεσινό παιχνίδι του Άρη, ισχύει... Ισχύει η πρόταση δοκάρι και μέσα. Αυτό δοκάρι, ακριβώς, γιατί είχε παραπάνω δοκάρια. Ακριβώς. Είχε δοκάρι και έξω στην αρχή τρία και δοκάρια μέσα. Αν συνέχιζαν να είναι δοκάρι και έξω, σήμερα τα πράγματα θα ήταν. Αυτό το δοκάρι όμως, πολύ δοκάρι και έξω. Πήγε. Πολύ, εντάξει. Πολύ. Εντάξει. Αυτό ήταν πολύ. Λοιπόν, είδα αρκετά ματσάκια, είδα ματσάρες. Είδα την Dortmund, ματσάρα. Είδα το φυσικά Ατλέτικο Μπαρσελόνα. Και αυτό καλό μάτσο. Χαίρεσε να, να βλέπει την Dortmund φέτος. Ναι, πρώτη στην Ισπανία. Σεβίλη, δεν είναι. Πάρα και πάρα. Είδα Λίβερπουλ φυσικά. Ναι. Δεν χάνεται αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει. Μακάρι. Τώρα και βλέπω ότι αυτή την τέτοια λέει ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το βάθμι της Τσέλσι. Τι προετοιμάζεται. Τι εντάξει. Προετοιμαστεί. Τι έκανε. Πάνε και καφέ. Είδες βιονική τότε να. Η Τσέλσι δεν είναι. Αζάρ έχει θεματάκια τραυματισμού. Πάλι κοκοκό Αζάρ να παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έλα βρε τώρα βρε. Είδα και την Τότεναμ, ναι, το είδα αυτό το μάτι. Τι Τότεναμ, Τσέλσι, αυτός ο Σόνο Κορεάτης, τι γίνεται ρε εσύ να πω. Μάλιστα. Ας σου πω κάτι, Στέφανε, δεν περίμενα να κερδίσει. Ούτε εγώ. Να τα. Περίμενα η Τσέλσι να κάνει αντίσταση, αλλά δεν έκανε. Αλλά αυτός ο Κέιν, ρε παιδί μου, από όπου την ακουμπήσει τη χώνη, ρε, με πέντε κόντρες θα πάει, ο Κέιν γράφει, ρε. Είναι striker. Εν τω μεταξύ, όμως ο καημένος ο Μωράτα, να πούμε, δεν μπορεί να σκοράρει και μπαίνει ο Ζιρού και το παστελώνει. Ναι, με αυτά είναι. Έδειξε. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν η γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα. Δύσκολα εδώ, καλημέρα. Είναι η κυρία Μαρίκα. Oh, έλα, ναι, κυρία Μαρίκα, εσένα θέλω. Εντάξει, από την Ελβετία. Ναι, αγάπη μου, εσύ, ναι. Ο κύριος που είπε πρασόπιτα με κοιμάκι, εμείς το κάνουμε, Φερέι. Να τα. Γι' αυτό τα λέω εγώ. Γι' αυτό τα λέει. Δικαίωση, Στέφανου. Και εγώ την κάνω. Είδες τι καλή που την κάνεις. Κάνω και πράσο και λίγο με ρύζι μέσα. Μπράβο, για να σφίξει να τραβήξει τα υγρά από το πράσο. Τώρα ναι, ναι. Yeah, πιο καλή πίτα είναι με πράσο. Ναι, 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 ναι. Τα μας κάνεις και... Από όλες τις σπίτες. Όταν θα έρθεις στην Ελλάδα θα μας κάνεις και μας φέρεις. Ελάτε, θα σας κάνω. Όχι, δεν θα πάτε. Βρέγω, θα έρθω και εκεί πέρα. Θα πάμε στον Μπάζελ. Η γλυκύτατη κυρία Μαρίκα. Μπράβο, κυρία Μαρίκα. Ούτε μισή ώρα δεν είναι. Έτσι. Να σε καλά, κυρία Μαρίκα μου. Να ορίστε να πείτε. Βεβαίως. Όποιος θέλει μπορεί να φύγει. Να σε καλά. Σας καλάμε. Έτσι. Όποιος θέλει θα έρχεται εκεί και θα κοιμάται. Έχει ένα σπίτι. Έχει μια πρεσβεία. Πρεσβεία της εκπομπής. Μεγάλο σπίτι, πολλά δωμάτια άρχεται. Τα παιδιά φύγαν. Οι δυο μας είμαστε πάνω. Σε μεδάκια έχεις πάνω στα κομμωδίνα. Σε μεδάκια. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Χρυσή μου. Είσαι ωραία, ναι, κυρία.
Ελληνικά σε μεταγγέλνει. Ποιο είναι, τα σε μεταγγέλνει είναι ελληνικά. Για να σε ρωτήσω τώρα, στην εξώπορτα όπω μπαίνει μέσα δεξιά, την καλημέρα την κεντημένη την έχει. Καλημέρα. Όχι, όχι. Την παλιά, δεν όχι. Δεν έχω τέτοιο. Ναι, το κάνει. Στα γαλλικά. Στα γαλλικά μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Έγινε. Εκείνα ήταν πολύ παλιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρίκα, που σε ακούσαμε. Τίποτα. Σα χαιρετάω και να είσαι καλά. Γεια σα. Έκπληξη τηλεφώνημα. Αυτό κι αν ήταν παρέβαση. Παρέβαση γιατί ήταν το μέγιστο ζήτημα τη εκπομπή. Πώ γίνεται η πρασόπιτα. Αν βάζουμε χυμά. Στα σέρα βάζουμε. Πάρ τα υπουργέ. Εδώ να μαθαίνει, τα σέβεσαι. Βγήκε και τοποθετήθηκε. Γι' αυτό και στην πληρώνει ένα 30 ρε φίλε. Έχει μάθα πλήρωνες 2 ευρώ. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Έλα, καλημέρα, επανέλθα. Εντάξει, τι έχεις να πεις μετά από όλα αυτά. Καλά που βγήκε η κυρία Μαρίκα και σας έβαλε στη σειρά. Πράσουμε κοιμάκι να την έχουν μια εβδομάδα θέλω. Μια πρασόπιτα με κοιμά μια εβδομάδα. Πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό, με καφέ, με ουίσκι, με ό,τι θέλεις. Πάμε στον Μπάζελ. Ό,τι γουστάρεις και βάζεις και ριζάκι. Λοιπόν, τα σκυλιά της αγωνιστικής όμως ήταν του Έιμπαρ, Στέφανη. Δεν το είπαμε για το Έιμπαρ. Για πες, δεν πρόσεξα Έιμπαρ. Το 3-0. Ναι, το 3-0. Ναι, το 3-0 επί τη Ρεάλ. Σωστά. Επειδή σ' αρέσει και η γυμναστική που λέμε στο ποδόσφαιρο αθλητικά, μιλάμε. Το τρέξιμο που έχει η Έιμπαρ, επειδή την παίζω την Έιμπαρ στο στοίχημα συνέχεια, είναι σκυλιά, βάσκικα σκυλιά. Πώ να το πω, είναι βάσκικα σκυλιά. Να πάρει το γυμναστή στον Άρη, εδώ που θέλει ο Στέφανος. Μπαμπή, σου βγάζουν, την παρακολουθώ από πέρυσι, σου βγάζουν ψυχή. Μιλάμε, αν δεν τρέξεις με την Έιμπαρ, μέσα έξω, κοίταξε και στο στοίχημα. Αν δεν τρέξεις με την Έιμπαρ, το μάτι δεν το πήρε. Δεν το πήρε το παιχνίδι. Είσαι τελειωμένο. Είναι σχολή καράτη γερή τώρα σήμερα. Του παρακολουθήσω να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ βλέπω το ισπανικό. Ναι. Άμα έρθουν οι γυμναστές της Έιμπαρ στον Άρη, θα φύγει όλο ο Άρης, θα φύγει. Θα ζητήσουν λύσεις συμβουλέ από μόνοι τους. Δώσε ό,τι έχετε για να φύγω. Θα κάνουν σαν εκείνο που διαβάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο ΣΑΣ σήμερα οι φοιτητές το 1908 που είχαν εξεγερθεί επειδή τους βάλαν το μάθημα της γυμναστικής. Υποχρεωτικό. Έτσι. Θέλοντας στο κλείσιμο να αφιερώσω στο φίλο μου τον Μιχαλή, επειδή είναι η γιορτή της Στέλλα σήμερα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πες και θα σε πω. Τον κύριο Ρωμανό εκεί πέρα που τον ξέρεις καλύτερα εσύ, τώρα πονάμε και οι τρεις που έχει το κομμάτι, εγώ, εσύ και αυτός ο άλλος. Λοιπόν, θα το βάλουμε αυτό στο κλείσιμο, αλλά θέλω να μου πεις, επειδή πλανάτισε το ερώτημα στην πόλη μάλλον, ποιο θα είναι το δώρο του Φωτιάδη στην Στυλιανή σήμερα στην διεκδικήτρια του τίτλου. Θα το πω εγώ συνδυασμό. Κολιέ με μουστοκούλωρα. Κολιέ, πασοξίδικο δώρο. Αλλά προτείνω στη Στέλλα όχι από αυτό το εργαστήριο 6.000 μουστοκούλωρα να πάρει από ένα πιο συμμαζεμένο λίγο. Δεν κάνει εκείνο και το εργαστήριο δεν ήταν καλή. Μια πρασόπιτα με κοιμά. Μια πρασόπιτα με κοιμά και ένα που δεν θέλω να αλλάξει. Σε παρακαλώ, Στέφανη Μπάμπη. Μη φύγει το πουκάμισο. Με το ίδιο το πουκάμισο θέλω να βγει σήμερα ραντεβού. Θα είναι εκεί να ξέρεις. Ναι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Πάρ' το κιόλας να το έχεις. Πάρ' το εδώ. Αυτά. Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Πιστόλι. Ό,τι υπάρχει εδώ σε πόνο το δίνουμε στο λόγο επειδή τα κανένα λεπτάκια ακόμη 2-31-0-2-8-3 οκτάρια. Πονάνε τρεις καρδιές, εγώ εσύ, ο άλλος χαμός γίνεται να πούμε. Συμβόλαια έχουν φύγει σε εκπομπές, αντίγραφα, σχεδίου, πολιοδομίες, τα πάντα. Και μένεται η κόντρα διεκδίκηση του τίτλου. Στη Football League ο Ηρακλής επέστρεψε σε επιτυχίες με ένα εύκολο και άνετο 3-0 επί της Σπάρτη. Διασκέδασε τα κακό σκήμενα της προηγουμένης εβδομάδος. Εγκυνιακός δόξα 1-3 από τον Λάρισα Σαΐτητος Πατών 2-0 από τον Πόντου Κασιόπη 0-2. Εργοτέλης Πλατανιάς 2-2. Παναχαϊκή Καραϊσκάκης 0-0. Τρίκα Λαβόλος 0-1 και Κυσαμικός Ηρόδοτος 2-0. Ο Απόλλων Λαρίσης συνεχίζει να έχει την πρωτοκαθεδρία με 16, Εργοτέλης 14, Βόλος 13, Πλατανιάς 12, Κασιόπη Δόξα 10, Παναχαϊκή Ρόδοτος 9, Ηρακλής Καραϊσκάκης 7, Απόλλων Πόντου Κισαμικός 6, 5 ο Τασπάτας, Σπάρτη 5, 3 Τρίκαλα και Κοινιακός 2. Θα σας πω κάτι για τον Απόλλων Λάρισας. Πάτε βαράτε όλο τον Μαρκολίνο, το 22χρονο μέσο. Έτσι, το βραζιλιανάκι. Και επίσης θα σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει ένας αναπληρωματικός τερματοφύλακας που λέγεται Κουτογλίδης. Είναι 20χρονος. Τον Απόλλων Λάρισας. Και πού τον είδες αφού είναι αναπληρωματικός? Άκου, θα σου πω τώρα. 20-21 χρονών είναι. Το παιδί είναι 97. Αθλητικότατος. Θα σου το πω εγώ. Κάναμε πριν 3 χρόνια μαζί kickboxing όταν ήταν ακόμα στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ και τους τερματοφύλακας. Βγήκε αυτός καμιά έξω να σε πάρει παραμάζωμα. Μάγκες,
Όποιο σωματείο θέλει να ανερχόμενο τερματοφύλακα, ορμήξτε εδώ, το. Ορμήξτε τώρα. Ορμήξτε το. Ορμήξτε. Ναι. Και δεν το ξέρω, επειδή δεν μιλάμε συνέχεια, απλώ σα λέω πληροφορίε. Πληροφορίε. 21 λοιπόν, χρονών. Και μπασκετάκι χθε, ΠΑΟΚ Άρη 95-79. Σε ένα μάτς με διακυμάνσει. Ο ΠΑΟΚ προηγούνταν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχε ένα διαρκέ προβάδισμα άνω των 10 πόντων. Κάπου εκεί προ το τέλο τη τρίτη περίοδου, αρχέ τη Δευτέρα. Ζαλάδε. ΠΑΟΚ είσαι όπω λε. 73-70 και ξύπνησαν μνήμε του παρελθόντο. Αλλά εν τέλει ο ΠΑΟΚ στο τέλο κατάφερε να αποκτήσει ξανά την διαφορά. Το μυστικό ήταν να πάει ο Άρης βολές. Τα έρμπολ να συνεχίσουν. Και το βλέπω. ΑΕΚ Ήφεστο 83-69. Περιστέρι Λαύριο 87-78. Συνεχίζει ακάθακτο το Περιστέρι. Προμηθέα Κίμη 94-61. Ρέθυμνο Χολαργό 83-76 μετά από παράταση. Σήμερα Ολυμπιακό Πανιώνιος 7. Είχε αναβληθεί το κολοσσό Ρόδου Παναθηναϊκό. Κάτι δεν έγινε εκεί με του παίχτε Παναθηναϊκού. Δηλητηρίαση, κάτι τέτοιο ναι. Υπέστησαν στην. Στην Ρόδο. Ναι, στη Ρόδο. Στη Ρόδο. Άντε, μάλλον. Ναι, ήταν να γίνει το παιχνίδι, αλλά αναβλήθηκε στην. Τι έκανε η Λίμνος, είπαμε. Η Λίμνος έχασε, ιτήθηκε η Λίμνος. Εντάξει. Περιστέρι πρώτο, 14. Παναθηναϊκός 12 με έναν αγώνα λιγότερο. Η ΑΕΚ έχει 12. Προμηθέας 12. Ολυμπιακός 11 με έναν αγώνα λιγότερο. ΠΑΟΚ 11. Λαύριο 10. Ήφεστος 10. Χολαργός 9. Άρης 9. Πανιώνιος 8. Κίμη 8. Ρέθυμνο 8. Και Κολοσσός 7. Δεν πέφτει ο Άρης πάλι. Δεν πέφτει ο Άρης. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρης να πέφτει. Καλά, να δεις τώρα συμβόλαια που θα πληρωθούν. Καλά, εντάξει. Δεν μπορείς να βρεις άλλους φάμιλους και εισάξους τώρα των παιχτών που έχεις. Σιγά. Σε κάνω προσφυγή, τελείωσες. Α, λες εσύ οικονομικά να πέσει. Γιατί μια, δύο, τρεις, πόσα χρήματα τώρα να, πέσει, να παίρνουν εκεί πέρα. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο εδώ με στρατιωτικές, γαστριμαρικές και λοιπές ιστορίες. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αύριο και η Γραμμαρίκα θα πάρει το πεντάλεπτο. Θα πει την εκδοχή. Κοίταξε πώς θα γίνει το θέμα. Στο νούμερο 2, επειδή θα έχει μεγάλη επιτυχία. Τώρα θα τη ρωτήσω, αύριο θα με πάρει. Θα πει την πρασόπιτα σε στρόγγυλο ή τετράγωνο τα ψήσει στο φούρνο. Θα πρέπει να ολοκληρώσει ο Μπάμπης όλη την διήγηση αυτό και να ακούσουμε την εκδοχή. Την άλλη, την όταν άλλη, την πήρε την Γραμμαρίκα, ήξερε να κάνει πρασόπιτα πιτσίρικα. Σωστό, σίγουρα ήξερε. 100% φάνηκε εμπειρία. Λοιπόν, ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10 εδώ συντροφιά στο Λίμπερο 107,4. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε ξανά αύριο εδώ πάλι. Bye.